Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά αυτή των ομιλιών για τον διάβολο, τον προαιώνιο εχθρό της Εκκλησίας, της Ρωμιοσύνης, της Ορθοδοξίας. Συνεχίζουμε να μελετάμε πώς δρά και στο επίπεδο το προσωπικό, αλλά και στο επίπεδο το γενικότερο, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στην Ελλάδα, την Ορθόδοξη χώρα, η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία αποτελείται από Ορθοδόξους. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάβολο, δεν είναι ανίκητος, είναι πάρα πολύ αδύναμος, δεν μπορεί τίποτα ουσιαστικά να μας κάνει, παρά μόνο να κάνει προτάσεις για να μας ρίχνει στην αμαρτία. Αν ο άνθρωπος χειρίζεται σωστά την ελευθερία του, δεν υποκύπτει και δεν μπορεί να τον κάνει τίποτε, να τον βλάψει καθόλου ο διάβολος. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει και να ξεθαρεύουμε και ούτε να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε όλες τις απάτες του και όλες τις μεθόδους του, γιατί είναι πολυμήχανος και έχει και πείρα χιλιάδων ετών στον πόλεμο τον πνευματικό. Εκείνος που λέει ότι γνωρίζει όλες τις τέχνες και τις απάτες του διαβόλου, λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, μας δείχνει ότι δεν γνωρίζει τέλεια τον εαυτό του. Δεν έχει προχωρήσει στην αληθινή αυτογνωσία, που είναι το να μάθει ότι είναι ένα τίποτα, ένα μηδέν. Αυτό είναι η αληθινή αυτογνωσία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν έχεις την ιδέα λοιπόν ότι γνωρίζεις τα πάντα περί του διαβόλου και του πνευματικού αγώνα, σημαίνει ότι δεν έχεις ταπεινό φρόνημα, δεν έχεις ακόμα αληθινή αυτογνωσία. Όταν στη συνέχεια λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, ο νους απαλλαγεί από τις σωματικές φροντίδες, βλέπει τότε ανάλογα τις πανουργίες των εχθρών. Χρειάζεται δηλαδή να απαλλαχθούμε από τις κοσμικές, τις φύλαυτες μέρημνες. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να αποδεσμευτούμε από αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε την πανουργία του εχθρού. Όταν ο άνθρωπος αμεριμνήσει, σχολάσει όπως λέμε, τότε θα γνωρίσει τον Θεό και θα γνωρίσει και τον εχθρό του, τον διάβολο. Όταν δει ο διάβολος, λέει πάλι ο Άγιος Μάρκος, ότι ο νους του ανθρώπου προσευχήθηκε με την καρδιά του, ο άνθρωπος προσευχήθηκε με την καρδιά του, έκανε μια καλή προσευχή ο άνθρωπος, τότε το επιτίθεται με μεγάλους και δόλιους πειρασμούς. Γιατί δεν θέλει μικρές αρετές να τις ανατρέπει με μεγάλες εφόδους. Όταν δει μια μεγάλη αρετή, μια καλή προσευχή που κάναμε, μετά επιτίθεται με σφοδρότητα ώστε να μας ρίξει στην αμαρτία για να χάσουμε τον καρπό, το μισθό μας. Επομένως να το περιμένετε. Και μου λέτε πολλές φορές τι πειρασμούς έχετε μετά από τη Θεία Κοινωνία, έτσι, ή μετά από μια καλή προσευχή που κάνατε. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοινωνούμε ή δεν πρέπει να προσευχόμαστε με την καρδιά μας. Απλώς να προσέχουμε μετά, γιατί ο διάβολος έτσι θα μας επιτεθεί. Να δούμε τις αιτίες, γιατί μας πολεμάει ο διάβολος. Τι το έχουμε κάνει τέλος πάντων, δεν το έχουμε κάνει τίποτε. Αλλά, λέει ο Άγιος Ιάνσης Κλίμακος, για τρεις κυρίως και γενικώς αιτίες μας πολεμάει. Πρώτον, οφείλεται ο δαιμονικός πόλεμος που δεχόμαστε στην αμέλειά μας και τη φιλιδονία μας. Το δίνουμε δικαιώματα γιατί αμελούμε. Δεν προσευχόμαστε, δεν προσέχουμε. Ενώ είναι εντολή του Θεού να προσευχόμαστε και μάλιστα αδιάλειπτα. Οπότε παίρνει δικαίωμα από την αμέλειά μας. Ο δίκαιος Θεός του δίνει τα δικαιώματά του και μας επιτίθεται. Και επίσης και από τη φιλιδονία μας, όταν υποκύπτουμε στη λεμαργία, στη γαστριμαργία, στα σαρκικά πάθη, στην αγάπη για τις ειδονές, μετά πάλι παίρνει δικαιώματα και μας επιτίθεται. Λέγαμε και χθες ότι υπάρχει αυτό το ζεύμα ειδονή-οδύνη. Άπαξ και παραδόθηκε στην ειδονή να περιμένεις μετά την τιμωρία, πάλι από τον διάβολο, την οδύνη, τον πόνο. Η δεύτερη αιτία που μας πολεμούν
είναι η υπερηφάνειά μας, γιατί με την υπερηφάνεια ο άνθρωπος γίνεται συγγενής. Συγγενεύει με τον διάβολο όταν υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Οπότε πάλι παίρνει πολύ μεγάλα δικαιώματα ο πονηρός και μας πολεμάει. Και η τρίτη αιτία είναι ο φθόνος που έχουν. Έτσι, ο διάβολος φθονεί τον άνθρωπο και δεν θέλει επουδενή ο άνθρωπος να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός, δηλαδή Θεός κατά χάρη, όπως είναι το σχέδιο του Θεού. Δεν θέλει αυτό που, στο οποίο ο ίδιος απέτυχε, να είναι κοινωνός του Θεού, δεν θέλει να το κατορθώσει ο άνθρωπος και να δοξαστεί ο άνθρωπος. Ο πρώτος πόλεμος, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι ελεηνός. Δηλαδή, να μας πολεμάει ο διάβολος εξαιτίας της αμέλειάς μας και της φιλιδονίας μας. Ο δεύτερος είναι πανάθλιος, να μας πολεμάει εξαιτίας της υπερηφανίας. Και ο τρίτος είναι μακάριος, το να μας πολεμάει εξαιτίας του φθόνου. Μακάρι να είμαστε στην τρίτη αιτία, στην τρίτη κατηγορία. Και υπάρχουν και τρεις φάσεις στο δαιμονικό πόλεμο. Πρέπει να τις γνωρίζουμε. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας, τρεις λάκους μας σκάπτουν οι πούλος οι δαίμονες. Όταν αποφασίσεις να κάνεις ένα καλό έργο, ένα πνευματικό έργο, μια πνευματική άσκηση, προσπάθεια, θα έχεις να ξεφύγεις από τρεις λάκους. Ο πρώτος λάκος είναι το να μην αρχίσεις αυτό το έργο που αποφάσισες να κάνεις. Προσπαθούν οι δαίμονες λοιπόν να κάνουν αυτόν που αγωνίστηκε, που θέλει να αγωνιστεί μάλλον, έτσι, ακόμα δεν άρχισε να αγωνίζεται, να μην ξεκινήσει να αγωνίζεται με την αναβολή. Του λένε, εντάξει, είπες, θα κόψω τσιγάρο. Καλά, έχεις ακόμα καιρό, όχι σήμερα, αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο. Ή, ξέρω εγώ, τα σαρκικά πάθη, εντάξει, άστο λίγο πιο μετά. Είναι ο πρώτος λάκος, η αναβολή, να μην ξεκινήσει. Αφού ξεπεράσει αυτό το λάκκο, η δεύτερη φάση είναι να κάνεις το καλό, αλλά όχι με τρόπο θεάρεστο. Το καλό όταν δεν γίνει με καλό τρόπο, δεν είναι καλό. Ας πούμε, λες, θα είμαι ελεήμο, θα κάνω ελεημοσύνες. Ας κλέβω και λίγο την εφορία, δεν πειράζει, θα τα κάνω ελεημοσύνη. Είναι καλό αυτό? Όχι. Είναι καλό που δεν γίνεται με καλό τρόπο. Ο Θεός δεν θέλει τέτοιο καλό. Ή θα κάνω ελεημοσύνη, θα το βάλω όμως λίγο με τρόπο και σε μια εφημερίδα. Αν το δουν λίγο και οι άλλοι. Οπότε χάνεις το μισθό σου από το Θεό. Γιατί ο Θεός είπε ότι κάνεις, νηστεύεις, προσεύχεσαι, κάνεις ελεημοσύνη, πρέπει να τα κάνεις κρυφά. Να μην το μάθει κανένας ή δυνατόν, όσο εξαρτάται από σένα. Αν ξεπεράσεις και το δεύτερο λάκκο, δηλαδή το κάνεις το έργο το καλό, με καλό τρόπο, το κάνεις σωστά, θεάρεστα, τότε υπάρχει ο τρίτος λάκκος, που είναι το να υπερηφανευτείς και να αποδώσεις το καλό έργο που κατάφερες στον εαυτό σου και όχι στο Θεό. Οπότε στα παίρνει όλα στο τέλος. Γιατί πέφτεις στο λάκκο αυτό που λέγεται καινοδοξία. Μας μακαρίζουν οι δαίμονες και μας λένε ότι τι καλός που είσαι, σε όλα πολιτεύεσαι όπως θέλει ο Θεός. Έτσι σε ρίχνουν στην υπερηφάνεια και στην καινοδοξία. Και μάλιστα λέει, μας το λένε αυτό αθόρυβα, πλησιάζουν αθόρυβα, χωρίς να τους καταλάβουμε. Έρχεται αυτός ο λογισμός, ότι είναι τα κατάφερες. Αντίπαλος του πρώτου πολέμου, που είπαμε είναι η αναβολή, το να μην αρχίσεις καν να κάνεις το καλό, είναι η συστηματική μέρημνα του θανάτου. Το να σκέφτεσαι καθημερινά το θάνατο. Οπότε, λες, δεν γίνεται αναβολή, μπορεί το βράδυ να έχω φύγει, να μην υπάρχω, αύριο το πρωί να μην έχω ξυπνήσει. Εδώ και τώρα θα αρχίσω το καλό, τον καλό αγώνα. Όταν συστηματικά μελετάς το θάνατο και είσαι έτοιμος να πεθάνεις, δεν θα αναβάλεις. Θα ξεκινάς αμέσως και θα ξεπερνάς τον πρώτο λάκκο. Αντίπαλος του δευτέρου λάκκου
που είπαμε είναι το να κάνεις το καλό, αλλά όχι με καλό τρόπο, είναι η υποταγή και η εξουδένωση. Δηλαδή, να το κάνεις παίρνοντας ευλογία από το πνευματικό σου. Και όσο το κάνεις, να προσεύχεσαι και να εξουδενώνεις τον εαυτό σου. Να λες δηλαδή ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, είμαι ένα τίποτα, είμαι το ουδέν. Ο Θεός είναι που το κάνει το καλό μέσα από μένα. Και το Θεό πρέπει να ευχαριστώ και να δοξάζω που καταδέχεται να εργάζεται μέσα από εμένα. Και έτσι ξεφεύγεις στο δεύτερο λάκκο του να κάνεις το καλό, αλλά όχι με καλό τρόπο, όχι θεάρεστα. Και αντίπαλος του τρίτου λάκκου είναι η έντονη και συνεχής αυτομεμψία. Ο τρίτος λάκκος, είπαμε, είναι η υπερηφάνεια. Αφού κάνεις το καλό, να σε ρίξει ο διάβολος με αυτούς τους επένους, τους εσωτερικούς, στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια. Ότι μπράβο σου, τα κατάφερες, τι σπουδαίος και καλός που είσαι. Θα πρέπει να αποκρούσεις αυτό το πόλεμο με την έντονη και συνεχή αυτομεμψία. Δηλαδή να κατηγορείς τον εαυτό σου, να τον βάζεις κάτω από όλους τους αμαρτωλούς, από όλους τους ανθρώπους και από όλη την κτήση. Και αυτό να το κάνεις συνεχώς. Έτσι ώστε να ξεφύγεις τον τρίτο λάκκο και να έχεις ακέραιο το μισθό σου από το Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε αγώνα να κάνουμε. Δεν γίνει τόσο απλά τα πράγματα. Ο διάβολος έχει πολλές παγίδες. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος έλεγε, είδα απλωμένες τις παγίδες του διαβόλου και έφρυξα. Και είπα, ποιος είναι δυνατόν να περάσει μέσα από αυτές και να μην βιαστεί. Και άκουσε μια φωνή από το Θεό που του είπε, αυτός που είναι ταπεινός. Μπορείς να περάσεις με την ταπείνωση της καρδιάς. Έτσι, αν υπάρχει ταπείνωση, δεν θα αναβάλεις, δεν θα πέφτεις θύμα έτσι, της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας και ό,τι κάνεις θα το κάνεις προσευχόμενος, θα το κάνεις με καλό, με σωστό τρόπο. Ο διάβολος πάντοτε προσπαθεί να μας ρίξει στην αμαρτία και επειδή γνωρίζει ότι υπάρχει και μια διαβάθμιση, υπάρχουν αμαρτίες βαρύτερες και ελαφρότερες με την έννοια ότι προξενούν μεγαλύτερη ζημιά, οντολογική ζημιά στον άνθρωπο και άλλες μικρότερη. Εκείνες που προκαλούν την πιο μεγάλη ζημιά είναι η παραφύσιν. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Άνης της Κλίμακος, στρέφει ο διάβολος όλο του το ζήλο, την τέχνη, την ορμητικότητα, την πανουργία και την εφευρετικότητά του στο να παρασύρει τον άνθρωπο περισσότερο στις παραφύσιν αμαρτίες και όχι στις καταφύσιν αμαρτίες. Γιατί οι παραφύσιν αμαρτίες επισύρουν μεγαλύτερη τιμωρία. Κυριολεκτικά μας συχαίνεται ο Θεός, γιατί και σήμερα δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταντήσει ένα απέραντο πορνείο και έχουμε πέσει δυστυχώς όχι μόνο στις καταφύσιν και στις παραφύσιν αμαρτίες. Λέγαμε και άλλη φορά πως η Παναγία σε έναν Άγιο άνθρωπο εμφανίστηκε και του είπε ότι είμαι πολύ καταστενοχωρημένη με τους Έλληνες γιατί έχουν πέσει σε πολύ βαριά αμαρτήματα και τα απαρίθμησε. Το πρώτο είναι η βλασφημία, το δεύτερο είναι οι εκτρώσεις και το τρίτο είναι η παραφύσιν αμαρτίας που θεωρούνται πλέον κάτι φυσιολογικό και μέσα στο γάμο. Ο άνθρωπος, για να αντιμετωπίσει τον διάβολο, θα πρέπει πρώτα να έχει συγκεντρωθεί στον εαυτό του. Να έχει βρει τον εαυτό του. Να μην είναι σκόρπιος. Να είναι ο νους του μέσα του και όχι χυμένος προς τα έξω. Και όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη συγκέντρωση στον εαυτό του, προσέχει στον εαυτό του, δηλαδή και όχι στα κτίσματα, στο περιβάλλον, στους άλλους ανθρώπους, όταν δεν είναι σε διάχυση και σε μετεωρισμό, τότε μπορεί να πολεμήσει και τον διάβολο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης, της Κλίμακος οι δαίμονες φοβούνται την σύνια με δύο νι. Υψηλόν και δύο νι και όμικρον γιώτα. Είναι η συγκέντρωση του νου, σύνια. Λέμε αυτός είναι σύνος. Έχει συγκεντρωμένο το νου του στον εαυτό του.
Και αυτός ο άνθρωπος είναι που μπορεί και να προσευχηθεί σωστά. Γιατί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε? Γιατί δεν έχουμε αυτή τη σύνεια. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Είμαστε σκόρπιοι, εδώ και εκεί. Οι δαίμονες φοβούνται τη σύνεια όπως οι κλέφτες τους σκύλους. Γιατί αυτός που είναι σύνος δεν επιτρέπει στον διάβολο να μπει μέσα του. Βλέπει αμέσως το λογισμό του κακού και τον εμποδίζει. Του εμποδίζει την είσοδο στην ψυχή, στην καρδιά. Είπαμε ότι οι δαίμονες που πιο πολύ μας πολεμάνε είναι δύο. Η υπερηφάνεια και η πορνεία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, οι δαίμονες, όπως ισχυρίζονται μερικοί, με κανένα άλλο δεν χαίρονται τόσο όσο με τη δυσοδεία της πορνείας και με κανένα άλλο πάθος όσο με το μολυσμό του σώματος. Θέλουν να μολύνουν τον άνθρωπο και μάλιστα το θεόπλαστο ανθρώπινο σώμα, το οποίο το έπλασε ο καλός Θεός καλολίαν, όπως και την ψυχή. Και η πορνεία, επειδή χτυπάει και τα δύο, και το σώμα και την ψυχή, είναι κατεξοχήν αρεστή στο διάβολο. Υπάρχει μια τεχνική των δαιμόνων που λέγεται εικονική υποχώρηση. Όπως και στο στρατό, στον πόλεμο, υπάρχει αυτή η τεχνική για να εξαπατηθεί ο αντίπαλος και να πέσει σε μία αμέλεια, σε μία διαφορία, οπότε ξαφνικά δέχεται επίθεση και κατατροπώνεται. Έτσι κάνουν και οι δαίμονες. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Για ορισμένο μικρό διάστημα, οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται και δεν μας πολεμούν. Έρχονται μερικές φορές άνθρωποι που είναι στο ξεκίνημα με τη σημαντική ζωή και μου λένε με πολύ χαρά, πάτε, δεν έχω πόλεμο τίποτα. Φαίνεται τα ξεπέρασε τα πάθη. Λέω, περίμενε, μην βιάζεσαι. Υπάρχουν και απάτες. Ο διάβολος κρύβεται για να σε κάνει να ξενιάσεις, οπότε μετά θα σου ρηχτεί με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και θα είναι η πτώση μεγάλη πολύ. Για ορισμένο μικρό διάστημα οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, να νομίζουμε ότι γίναμε απαθείς. Θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. Όταν πέφτει σε αμέλεια, σιγά σιγά λες, εντάξει, τι πειράζει τώρα αυτό, τι πειράζει το άλλο, τι πειράζει το άλλο, τι πειράζει να μην κάνω και μια μέρα τον κανόνα μου και δύο μέρες, τι πειράζει να φάω και κάτι, ας είναι νηστεία, τι πειράζει να χορέψω και λίγο, να πιω και λίγο και μετά και τα μεγάλα τα θεωρείς μικρά και πέφτεις πτώμα εξαίσιο, όπως λένε οι πατέρες. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι πονηροί και φθονεροί δαίμονες υποχωρούν εκουσίως και δεν πολεμούν τους Αγίους. Και τούτο για να μην τους προξενήσουν στεφάνους με πολέμους από τους οποίους δεν περιμένουν νίκη. Μακάρι να είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ο διάβολος την έχει πάθει με τους Αγίους και σου λέει με αυτόν δεν γίνεται τίποτε να τον νικήσει, οπότε φεύγουν για να μην γίνονται αφορμή περισσότερων στεφάνων. Γιατί κάθε φορά που προσπαθούν να τον ρίξουν, νικιώνται, αυξάνει η δόξα του Αγίου, ενώ οι ίδιοι καταντροπιάζονται. Και επειδή έχουν πολύ μεγάλο εγωισμό, όπως είπαμε, δεν θέλουν να ντροπιάζονται. Είναι τόσο πανούργιο όμως, που και από το καλό που κάνουμε μπορούν να βγάλουν κακό, αν δεν προσέξουμε. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης. Είναι μεγάλη η κακία των εχθρών μας. Τις μητέρες των αρετών τις μετατρέπουν σε μητέρες κακιών. Γιατί οι αρετές έχουν κάποιες μητέρες, έτσι, που τις γεννάνε. Ας πούμε, για να έχεις αγνότητα και καθαρότητα, έτσι θα πρέπει να έχεις νύψη, να έχεις εγρήγορση, να προσέχεις τα μάτια σου, να προσέχεις τις αισθήσεις σου γενικά. Το ένα φέρνει το άλλο.
και τις αιτίες της ταπεινώσεως τις κάνουν αιτίες υπερηφανίας. Για παράδειγμα, φοράς ρούχα ταπεινά, απλά, ευτελή, όχι πολύ τελή, μάρκες κλπ. Γιατί, για να προσπαθήσεις να καταφέρεις να είσαι ταπεινός. Γιατί έχει σημασία και το τι φοράμε, και το πώς περπατάμε και το πώς μιλάμε. Έρχεται ο διάβολος τώρα και σου λέει, πω, τι ταπεινός που είσαι, πόσο καλά το κάνεις, και σου βάζει υπερηφάνεια, εκμεταλλευόμενος αυτή σου την πράξη, την πρακτική, που είναι πρακτική που στοχεύει στην ταπείνωση και όμως σου φέρνει υπερηφάνεια μέσω αυτής της αιτίας της ταπεινώσεως. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ, πολύ προσοχή και εγρήγορση. Εκείνος που δεν πολεμιέται από τον διάβολο, ξέρετε ποιος είναι. Ο υπερήφανος. Δεν υπάρχει λόγος να τον πολεμήσει ο διάβολος, γιατί είναι ο ίδιος πολέμιος του εαυτού του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, είναι αδύνατον το να πολεμήσει ο διάβολος όσους πράττουν το θέλημά του. Έτσι, στον υπερήφανο άνθρωπο δεν χρειάζεται διάβολος, γιατί ο ίδιος έχει γίνει διάβολος και εχθρός του εαυτού του. Δεν θα καθίσει να χάσει τον χρόνο του με τον υπερήφανο. Είναι ο υπερήφανος κατ' εικόνα και ομοίωση του πονηρού, έτσι, του διαβόλου. Σε καμιά περίπτωση, ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και να το ξεκαθαρίζουμε μέσα μας. Ούτε τα medium ξέρουν το μέλλον, ούτε οι ποικιλώνυμοι, ας πούμε, μελλοντολόγοι κλπ. Και αν λένε κάποια πράγματα, λένε ψέματα. Νικάζουν, υποθέτουν, καμιά φορά πέφτουν μέσα, πολλές φορές γελιοποιούνται. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη. Διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. Να μας ειδοποιούν, να προετοιμαζόμαστε για να πηγαίνουμε και στον παράδεισο. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον, ούτε φυσικά και το θάνατό του, πότε θα είναι, παρά μόνο ο Θεός. Βέβαια, είναι καλό να παρακαλούμε τον Θεό να μας αποκαλύψει το πότε θα πεθάνουμε, να μας προειδοποιήσει λίγες μέρες πριν, έτσι ώστε να είμαστε σε μια αυξημένη, θα λέγαμε, εγρήγορση και μετάνοια. Και σε πολλούς ανθρώπους ο Θεός το κάνει αυτό, την κάνει αυτή τη χάρη. 2-3 μέρες πριν τους αποκαλύπτει τον επικείμενο θάνατό τους για να προετοιμαστούν περισσότερο. Εννοείται βέβαια ότι είναι άνθρωποι του Θεού και μια ζωή προετοιμάζονται. Και βεβαίως ο διάβολος πολεμάει κατ' εξοχήν αυτούς που τον πολεμάνε πιο πολύ και πιο αποτελεσματικά. Όπως είναι για παράδειγμα οι μοναχοί που είναι στρατευμένοι και εξ επαγγέλματος θα λέγαμε, εχθροί του και πολεμιστές του. Όσο είναι ο άνθρωπος απλός πολίτης ή απλός ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Μόλις όμως δουν ότι έλαβε το χρήσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, πήρε το κομποσκήνι δηλαδή, φόρεσε τα μοναχικά ρούχα, τον πνευματικό οπλισμό, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να το φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κοιμηθούμε. Βέβαια και ο χριστιανός που ζει στον κόσμο και αυτός πρέπει να είναι πάντοτε εφόπλου λόγχη, με το κομποσκήνι στο χέρι, με την προσευχή τη συνεχή και με τα πνευματικά όπλα εν χρήση, όχι απενεργοποιημένα. Αυτά έτσι εισαγωγικά για τον διάβολο, για να δούμε και τη συνέχεια της δράσης του στην πατρίδα μας, αλλά και παγκοσμίως, πώς δρά σήμερα, στην μεταπολεμική εποχή ή και την προπολεμική εν ώψη του Τρίτου Παγκοσμίου. Κάποιοι βέβαια λένε ότι ήδη έχει αρχίσει ο Τρίτος Παγκόσμιος από το 2011. Από τότε υπάρχουν τα γεγονότα στη Συρία.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι διαβάζουμε από το βιβλίο του Διόδωρου Ράμου «Η Σιόν κατά του Σιωνισμού» και σχολιάζουμε κατά δύναμη. Εκτός από το κράτος του Ισραήλ, που είπαμε ιδρύθηκε το 1948, αμέσως μετά τον πόλεμο, ιδρύονται και άλλες ενώσεις, που όλοι τις ξέρουμε, οι οποίοι θα προωθήσουν τα σχέδια των σιωνιστών, από σιωνιστές. Ο ΙΕ, το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παλιά ΕΟΚ, έτσι. Είναι δικά τους δημιουργήματα. Γιατί οι παλιοί, ο ένας μετά τον άλλο, εξοντώνονται, όπως ο πρόεδρος τον είπα, ο Κένεντι, είπαμε γιατί. Χώρες καταστρέφονται, το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη. Τρομοκρατικές επιθέσεις σκηνοθετούνται, το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση, ήταν φτιαχτή επίθεση από τους Ρότσιλντ, σκηνοθετημένο ήταν, από τις μυστικές υπηρεσίες, την Αμερικανική και την Εβραϊκή, τη Μοσάντ. Και ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ο ψεύτικος φόβος της τρομοκρατίας που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τρομοκρατία, έτσι είναι ένα μεγάλο ψέμα όλο αυτό. Ούτε ήταν αυτοί οι Ισλαμιστές, ας πούμε, που οδήγησαν το αεροπλάνο εκεί και ήταν όλα αυτά φτιαχτά. Κάποιοι λένε ότι δεν υπήρχε καν αεροπλάνο, έτσι ήταν εικονική πραγματικότητα όλα αυτά. Αυτά τα λεγόμενα, πώς τα λένε, ολογραφήματα. Λοιπόν, και ο στόχος ήταν, αποκαλύπτεται αυτό το πράγμα από τον ίδιο τον Ροκφέλλερ, και ευτυχώς δεν το έχουν κατεβάσει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε, στον Αρών Ρούσο, ένα φίλο του, δημοσιογράφο, 11 μήνες πριν γίνει το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, έτσι, του 2001. Του είχε πει θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο και μετά θα δεις που θα πάμε στο Αφγανιστάν. Έτσι ήταν η αφορμή για να χτυπήσουν το Αφγανιστάν. Και θα δεις, λέει, τους ανθρώπους να ψάχνουν για τρομοκράτες στις σπηλιές. Όλα ήταν, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, έτσι τα γνωστά, όλα ήταν φτιαχτά, τίποτα δεν υπήρχε, έτσι, ούτε τρομοκρατία υπάρχει. Και το λένε οι άνθρωποι, γιατί μετά από εκείνο το χτύπημα δεν είναι τίποτα άλλο. Όλοι αυτοί που είχαν αυτή την τεράστια ικανότητα να κάνουν αυτό το μεγάλο χτύπημα, μετά τι έγινε. Ξαφανίστηκαν, δεν υπάρχουν να κάνουν και κάτι άλλο. Όλο αυτό έγινε για να καθυποταχθεί κατά βάση ο αμερικανικός λαός, έτσι, και να είναι δεκτική στην χειραγώγηση, στην καθυπόταξη που ήρθε μετά. Και ο τελικός στόχος βέβαια είναι να καταστήσουν τους ανθρώπους δούλους. Τα λέει ο ίδιος ο Ροκφέλλερ, έτσι, που είπαμε είναι συνεργάτης του Ρότσιλντ, αυτές οι μεγάλες σιωνιστικές οικογένειες, μεγαλοτραπεζίτες, με σκοπό να εγκαθιδρυθεί μια παγκόσμια δικτακτορία και κυβέρνηση, όπου όλοι οι άνθρωποι θα πάρουν ένα τσιπ, ένα RFID, όπου εκεί μέσα θα υπάρχουν όλα τα χρήματά τους, αυτό τους νοιάζει κυρίως, τα χρήματα και όλα τα στοιχεία ταυτότητας. Και ανά πάσα στιγμή θα σου παίρνουν ό,τι θέλουν, όπως το κάνουν και τώρα, έτσι οι τράπεζες το κάνουν. Σου λένε, έχεις τόση φορολογία, δεν προλαβαίνεις να το μάθεις, έχουν φύγει τα χρήματά σου, τα έχουν πάρει ήδη από την τράπεζα. Τότε θα τα πάρουν ακόμα πιο εύκολα μέσω του τσιπ. Και αν, ας πούμε, αντιδράς και διαμαρτύρεσαι, θα σου σβήνουν τελείως το τσιπ, θα είσαι ανύπαρκτος. Ούτε να αγοράσεις, καταδικάσεις σε εξαφάνιση και θάνατο φυσικά. Δεν θα μπορείς να πάρεις τίποτα, γιατί δεν θα υπάρχει ρευστό, δεν θα υπάρχει τίποτε χρήμα που να κυκλοφορεί. Θα είναι όλα σε τσιπ. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και τα λέει ο ίδιος ο Ροκφέλλερ, σας είπα, σε αυτό τον Αρών Ρούσο. Και άλλα λέει, θα τα πούμε σιγά σιγά, πολύ σημαντικά, που ερμηνεύουν την πραγματικότητα. Γιατί όλα αυτά που ζούμε σήμερα δεν είναι αυθόρμητα, ούτε τυχαία. Είναι σχεδιασμένα και χρηματοδοτούμενα από αυτούς τους σιωνιστές. Έτσι βλέπουμε το σκηνοθετημένο χτύπημα στους Δήμους Πύργους, να χρηματοδοτούνται νέες εγκληματικές ομάδες, έτσι, το ISIS, φανατικοί μουσουλμάνοι, το Ισλαμικό κράτος, όλα δικά τους δημιουργήματα είναι αυτά, που παίζουν το ρόλο που έπαιξαν παλιότερα οι Ναζί. Τον ίδιο ρόλο, σφαγής. Γιατί ο διάβολος, είπαμε, θέλει αίμα. Και κυρίως χριστιανικό αίμα.
Το τι σφαγεία των χριστιανών έχουν κάνει στη Συρία δεν λέγεται. Οι άνθρωποι εκεί είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για να γίνουν μάρτυρες. Αυτό τους απασχολεί, τίποτα άλλο. Πώς δεν θα προδώσουμε την πίστη μας. Όσοι έχουν απομείνει δηλαδή εκεί. Παράλληλα, εμφανίζονται και νέα ρεύματα και θεωρίες, όπως η νέα εποχή, το New Age, η νέα τάξη πραγμάτων, New World Order, για τα οποία ο Κέστινγκ λέγει κατά μέρος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό τώρα. Προωθούνται παράλληλα τα σχέδια για την αποδυνάμωση του ελληνισμού μέχρι την τελική κατάρρευσή του. Με έντεχνο τρόπο μεθόδευσαν τη διάλυση των δύο μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων στην Κωνσταντινούπολη το 1955, που σε μια μέρα έγινε όλο αυτό το πόγκρομ των Ελλήνων, και την Αλεξάνδρεια το 1957, δύο χρόνια μετά. Και εκεί είχαμε πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Και αργότερα εκπόνησαν το σχέδιο της διχοτόμησης της Κύπρου το 1974 μέσω των Ελλήνων και Τούρκων υπηρετών του σιωνισμού, των μασόνων συνταγματαρχών της Χούντας και των τουρκικών δυνάμεων του Ατήλα. Έτσι. Όλοι μαζί. Και χάσαμε τη μισή Κύπρο. Δυστυχώς, ραγδαίες εξελίξεις προωθούνται και σε άλλα επίπεδα ηθικής, καθημερινής ζωής και περιβάλλοντος από το 1945 και έπειτα. Οι σιωνιστές κυριαρχούν σχεδόν παντού, απλώνουν τα όρατα πλοκάνια τους σε κάθε πτυχή της ζωής του λεγόμενου δυτικού κόσμου και όχι μόνο. Τα σιωνιστικά μηνύματα διαχέονται παντού, στη μουσική, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την εκπαίδευση, στα ΜΜΕ, που πλέον δεν είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά μαζικής επιρροής και εξαπάτησης. Και οι αστέρες του Χόλιγουτ και λοιπά, ουσιαστικά είναι σε ρόλο ιεραποστόλων εντός εισαγωγικών της Καμπάλα. Όλοι οι του Χόλιγουτ σήμερα προπαγανδίζουν την Καμπάλα. Τον εβραϊκό μυστικισμό και τη μαγεία και τα εκεί κινηματογραφικές ταινίες, τα πάντα. Θυμάστε και στο Μάτι πριν πιάσει αυτή η μεγάλη φωτιά, εκείνη τη ροκ συναυλία, όπου είχε ως κατακλείδα το πέταμα του Σταυρού, έτσι. Αυτός ο κορυφαίος του ροκ πέταξε το Σταυρό με μια τέλεια περιφρόνηση, ας πούμε, και από κάτω εμείς οι Έλληνες οι προκομμένοι επεφημούσαμε, 30.000 Έλληνες. Αυτά είναι αξιοτιμόρυτα. Και ήρθε αμέσως μετά η τιμωρία, έτσι, μήνες, μέρες μετά. Δεν μπορείς έτσι να βρίζεις το Θεό και να μένεις ατιμόρυτος. Όχι από το Θεό, από το διάβολο τιμωρείται ο άνθρωπος. Το είπαμε αυτό, έτσι. Γιατί παίρνει τα δικαιώματά του μετά ο διάβολος, τα ζητάει. Όταν εσύ καταφρονείς έτσι το Σταυρό και ζητοκραυγάζεις που καταφρονούν το Σταυρό. Εφόσον πολιτικά και οικονομικά όχι μόνο είχε μπει το νερό στα βλάκια, αλλά ολόκληρα ποτάμια είχαν σχηματιστεί, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη και της οριστικής ηθικής ισοπαίδωσης των χριστιανικών λαών. Αυτό είναι γραμμένο στα πρωτόκολλα. Στόχος τους είναι να ισοπεδώσουν ηθικά τους χριστιανούς. Να μην υπάρχει ηθική στους χριστιανούς. Γι' αυτό διοχετεύεται όλος αυτός ο ρήπος, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Να σβήσει για πάντα κάθε έννοια ηθικής, κάθε κώδικα σωστής συμπεριφοράς, σεβασμού, αξιοπρέπειας. Όλοι οι έφηβοι σήμερα έτσι έχουν πρόσβαση στις πιο ανώμαλες καταστάσεις που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί στο διαδίκτυο. Υπάρχουν τα πάντα. Που και η πιο νοσηρή φαντασία δεν μπορεί να το φανταστεί. Αυτό είναι τυχαίο ή αυθόρμητο? Όχι, είναι μισθοδοτούμενο. Χρηματοδοτούμενο από αυτούς, τους σιωνιστές. Γιατί θέλουν να ισοπεδώσουν ηθικά την ανθρωπότητα και μάλιστα τους χριστιανούς. Και εμείς καθόμαστε σαν να μην πω και τα βλέπουμε όλα αυτά. Και δεν μπορούμε μετά φυσικά να συμμαζευτούμε. Φυσικά δεν μπορείς. Αφού ανοίγεις όλο σου τον εαυτό στον διάβολο, ανοίγεις πόρτες και παράθυρα και μπαίνουν όλα αυτά, τα τέρατα μέσα σου, μετά τι να κάνεις, πώς θα αντισταθείς. Μετά είσαι εχμάλωτος. Και δυστυχώς οι γονείς αδιαφορούν και αυτά τα πράγματα, τα μηχανήματα δηλαδή, τα κινητά, τα δίνουν στα μικρά παιδιά. Και πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ ηλικιακά η ανηθικότητα, έτσι, σε πολύ μικρά παιδιά, πάρα πολύ μικρά παιδιά και οι ανομαλίες. Ο στόχος τους είναι
να σβήσει για πάντα κάθε κώδικα σωστής συμπεριφοράς, σεβασμού και αξιοπρέπειας. Να έρθει ο άνθρωπος όχι στο επίπεδο του ζώου, πιο χαμηλά. Γιατί και τα ζώα έχουν κάποιες αρχές σταθερές. Ναι. Η νέα ηθική που επιβάλλουν οι σιωνιστές έχει ένα πυρήνα. Κανένα όριο. No limit. Κάνε ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η ηθική των σατανιστών. Το σύνθημά τους είναι κάνε ό,τι θέλεις. Και μου λέγανε ότι η αγορά έχει γεμίσει με τέτοιες μπλούζες που γράφουν αυτό το πράγμα. No limit. Έτσι. Κανένα όριο. Μη μου λες όχι, σε τίποτα. Οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα ό,τι τους αρέσει, χωρίς φραγμούς, χωρίς περιορισμούς και χωρίς τύψεις. Και αν έχεις κάποιες τύψεις, θα πας στον ψυχολόγο για να σε αποενοχοποιήσει. Να σου πει, παιδάκι, με όλα αυτά δεν είναι. Στα φτιάξει η μάνα σου, ο πατέρας σου, οι παπάδες. Δεν είναι τίποτα αυτά. Δεν υπάρχει συνείδηση, δεν υπάρχουν ηθικίες, τίποτα. Η ηθική είναι όπως το νομίζεις εσύ. Εσύ το θεωρείς ηθικό, άλλος το θεωρεί ανήθικο. Είναι σχετικά τα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται, έτσι. Όποιος τολμά να αντιστέκεται στην ανηθικότητα, θα δέχεται ως συνήθως τόνους λάσπη, θα είναι ο σκοταδιστής, ο άνθρωπος του μεσαίωνα, ο κομπλεξικός, ο φασίστας. Αν είσαι πνευματικός και ήδη χριστιανοί της Κυριακής, θα σου λένε είσαι αυστηρός, είσαι ακραίος, όπως τα ακούω συνεχώς. Εμείς όμως θα τα λέμε. Το όπλο των σιωνιστών θα είναι και πάλι μικρές, οργανωμένες μειοψηφίες. Προσέξτε το αυτό. Η ζημιά δεν γίνεται από τους πολλούς. Από μικρές, οργανωμένες μειοψηφίες. Μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ακόμα. Και δύο άνθρωποι. Οι οποίοι όμως είναι πολύ καλά οργανωμένοι και παραδομένοι στο σατανά και πολύ δραστήριοι. Μικρές, οργανωμένες μειοψηφίες οι οποίες επιβάλλονται στους αδιάφορους, στους αμελείς, στους δράθυμους, σε όλους εμάς, οι οποίες έχουν βέβαια πλούσια χρηματοδότηση. Μπόλικο χρήμα από τους Ρότσιλντ και οι οποίες προβάλλονται ως προοδευτικές και χειροκροτούνται από όλα τα ΜΜΕ. Έτσι βλέπετε, τα ΜΜΕ συνεχώς παρελάβουν ομοφυλόφιλοι σε όλες τις εκπομπές. Τυχαίο. Όχι. Χρηματοδοτούμενο. Γιατί αυτό θέλουν να περάσουν τώρα στο λαό. Ότι αυτή είναι πολύ αφενός, ενώ είναι μια σήμαντη μειοψηφία παγκοσμίως. Ζήτημα να είναι 1-2%. Και όμως περνάνε ότι είναι πολύ και ότι είναι και φυσιολογική. Και όποιος αντιδρά, δέχεται τόνους λάσπης τώρα, αργότερα θα έχει και άλλες κυρώσεις. Και φυλάκιση και πρόστιμα κλπ. Κλπ. Εχμή του δόρατος στο πρόγραμμα αυτό θα είναι η γυναίκα. Άλλο ένα σύγχρονο θύμα του σιωνισμού. Η γυναίκα σήμερα έχει καταρακωθεί, έτσι. Έχει χάσει κάθε αξιοπρέπεια. Η γυναίκα που είναι η σύντροφος, το στήριγμα, το έτερο νήμιση του ανδρός, που είναι η μητέρα, η τροφός, η παιδαγωγός κάθε παιδιού. Αν οδηγηθεί και η γυναίκα σε επανάσταση, τέλειωσαν και οι άντρες, τέλειωσαν και τα παιδιά. Τέλειωσε η κοινωνία. Έχουμε γκρεμίσει τα πάντα. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και πράγματι οι ηρωικοί σιωνιστές πέτυχαν και εδώ έναν ακόμη θρίαμβο. Ξεσήκουσαν τις γυναίκες με το λεγόμενο φεμινισμό, τον οποίο ποιοι το χρωματοδότησαν παρακαλώ. Οι Ρότσιλντ και οι Ροκφέλλερ. Το λέει ο ίδιος ο Ροκφέλλερ. Εμείς λέει χρηματοδοτήσαμε το φεμινιστικό κίνημα. Με δύο στόχους. Ο ένας ήταν να φορολογηθούν οι γυναίκες, αφού βγήκαν στην εργασία, στην αγορά εργασίας, έτσι, και είχαν μισθό, θα φορολογηθούν κιόλας. Οπότε έχουμε διπλάσιους φόρους, διπλάσια κέρδη. Και ο δεύτερος, να διαλυθεί η οικογένεια, ουσιαστικά διαλύθηκε η οικογένεια γιατί δεν υπάρχει μητέρα στο σπίτι, και τα παιδιά που θα πάνε στο κράτος. Οπότε θα δώσουμε εμείς την αγωγή που θέλουμε στη νέα γενιά. Θα κάνουμε τους political correct. Έτσι, ορθά πολιτικούς, ορθούς πολιτικά άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή, τους νεοποχήτες. Τα παιδιά χωρίς Θεό
και με τα ιδανικά των σιωνιστών. Δεν υπάρχουν πατρίδες, δεν υπάρχουν πίστες, υπάρχει μόνο αυτό το όραμα της παγκόσμιας κυβέρνησης, έτσι, του σιωνιστών. Και απ' την άλλη, βέβαια, η σεξουαλική απελευθέρωση. Που και αυτό, έτσι, το προπαγάνδισαν πάρα πολύ στις γυναίκες. Χτύπησαν πάρα πολύ την ηθική στις γυναίκες. Και σήμερα οι γυναίκες, σας το λέω ως πνευματικός, έτσι, έχουν πολύ μεγάλη διαφθορά. Ίσως και μεγαλύτερη από τους άντρες. Έχει πιάσει πάρα πολύ, δηλαδή, το κίνημα αυτό των σιωνιστών. Τις ξεσήκωσαν όχι για να διεκδικήσουν αγάπη και σεβασμό από τους άντρες, αλλά δικαίωμα στην αμαρτία και στην ανηθικότητα. Δικαίωμα στην έκτρωση, σώμα μου είναι. Ποιος σου είπε ότι είναι σώμα σου, το παιδί? Το παιδί είναι άλλη ύπαρξη. Όχι, λέει, σώμα μου είναι, το κάνω ό,τι θέλω. Και εδώ φυσικά έπαιξαν τεράστιο ρόλο τα ΜΜΕ με την πανίσχυρη τηλεόραση, η τέχνη, το θέατρο, ο κινηματογράφος και η μόδα, τα ρούχα, τα καλλιτικά. Από παντού γινόταν πίσω εγκεφάλου στη γυναίκα να αφήσει το πρότυπο της πιστής συζύγου και της τοργικής μητέρας και να αναζητήσει χρήμα, δόξα, εξουσία. Και εν πολλοίς το κατάφεραν. Η νομοθεσία συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την πορεία. Από ποινικοποίηση της μοιχείας, εύκολο διαζύγιο, για να διαλύονται εύκολα οι οικογένειες. Τώρα πλέον αρχίζουν και μιλάνε για κατάργηση του διαζύγιου. Να μην υπάρχει καν διαζύγιο. Όποιος θέλει να μένουν για λίγο, μετά να φεύγουν. Τα αποφασίσαμε, διαλυόμαστε. Μετά με κάποιον άλλον. Μετά βαρεθήκαμε και τον άλλον. Το διαλύουμε πάλι. Να μην υπάρχει καν διαζύγιο. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε με τους δικηγόρους και με τα δικαστήρια. Νομιμοποίηση των εκτρώσεων για να μπορούν οι μητέρες εύκολα να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Πιστεύω το γνωρίζετε ότι όλοι φορολογούμαστε συμβάλλοντας τις εκτρώσεις. Έτσι. Οι εκτρώσεις πλέον καλύπτονται από το κράτος. Χρηματοδοτούνται από το κράτος με τη φορολογία τη δική μας. Και τώρα βέβαια, ίσως το έχετε ακούσει αυτό, προωθείται και η βρεφοκτονία. Δηλαδή και αφού γεννιέται το παιδί, να υπάρχει το δικαίωμα να το φωνεύσεις. Για χύψη λόγους. Καταλάβατε. Που φτάσαμε, Έχουμε πλέον σύγχρονο και άδα. Και αυτό όμως θα μας πείσουνε, προσέξτε, θα μας το πείσουνε και αυτό ότι είναι πρόοδος. Όπως μας πείσανε για την ομοφυλοφιλία ότι είναι πρόοδος. Και για τις εκτρώσεις ότι είναι πρόοδος, είσαι σύγχρονος άνθρωπος, γιατί όχι μετά. Και η βρεφοκτονία είναι πρόοδος, όπως και η κτηνοβασία. Λοιπόν, γιατί είπαμε no limit, δεν υπάρχει όριο. Και φυσικά χαλάρωση των νόμων που προστατεύουν τη δημόσια εδώ. Τι σημαίνει εδώς? Στα νέα ελληνικά το λέμε ντροπή, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Γι' αυτό τονίζω, πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα μας, τα αρχαία. Άλλο εδώς, άλλο ντροπή. Δεν αποδίδεται η εδώς με την ντροπή. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η φωνή της συνείδησης κάθε ανθρώπου, ένας άγραφος νόμος που απαγορεύει μέσα στο νου μας κάθε τι ανάρμοστο, ανήθικο. Το έχουμε μέσα μας. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στην αρχαία Αθήνα, όπως και στην αρχαία Ρώμη, δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει η γυναίκα στην αγορά ή σε κάθε άλλο δημόσιο χώρο ή μη γυμνή, όπως συμβαίνει σήμερα κατά κόρον. Φορούσαν χιτώνες ποδήρης, δηλαδή μέχρι τον αστράγαλο, ενώ συχνά φορούσαν και κάλυμα στο κεφάλι. Αν έβλεπαν μια γυναίκα με προκλητικό ντύσιμο, αυτόματα θα τη θεωρούσαν πόλη. Και πού αυτό, στην ειδωλολατρική Ελλάδα, που είχαμε τη θεά Αφροδίτη, τη θεά της ανηθικότητας, που η ναή της Αφροδίτης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά πορνεία. Και όμως, στην αγορά απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις, όπως κυκλοφορούν σήμερα.
Παρόλο που στο σπίτι τους, ιδίως οι αρχαίοι Ρωμαίοι έκαναν τα κατανόμαστα, σε δημόσιο χώρο ήταν προσεκτικοί. Υπήρχε η δημόσια εδώς. Παράλληλα, οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν στην πλειοψηφία τους ειδωλολάτρες και δεν είχαν τον κώδικα ηθικής των χριστιανών, εφάρμοζαν τον κανόνα τα εν οίκο μη εν δήμο. Το γνωστό. Αυτά που γίνονται στο σπίτι δεν θα τα κάνεις δημόσια. Και κυρίως αυτά που γίνονται στο πνοδομάτιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του άγραφου ηθικού κανόνα ήταν το εξής. Στο αρχαίο θέατρο δεν υπήρχαν σαρκικές πράξεις, όπως υπάρχει σήμερα κατά κόρον στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Δεν υπήρχε γύμνωση της γυναίκας επί σκηνής. Παγορευόταν. Το πολύ πολύ να ακουγόταν κάποιες ύβρις, κάποιες βρώμικες φράσεις, ας πούμε. Εσχρολογία δηλαδή, στην κωμωδία, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Υπήρχαν όρια δηλαδή. Πού? Στην ειδωλατρική Ελλάδα. Ο Πλούταρχος αναφέρει κάτι συγκλονιστικό για την αντίληψη της έννοιας της ηθικής στην τραγωδία Αίολος, που δεν σώθηκε μέχρι σήμερα. Βάζει στο στόμα του υποκριτή, του ηθοποιού δηλαδή, τη φράση «Τι δε εσχρόν ημί τίση χρωμένης δοκή» που αναστάτωσε τους Αθηναίους θεατές και άρχισαν να θορυβούν μέσα στο θέατρο. Τι είπε δηλαδή ο Ευρυπίδης, είπε αυτή τη φράση «Ποιο είναι εσχρό, εάν δεν φαίνεται εσχρό σε κάποιους που το κάνουν». Δηλαδή, σχετικοποίησε την ηθική με αυτή τη φράση. Σου λέει, αφού κάποιοι δεν το θεωρούν εσχρό, γιατί εσύ το λες εσχρό. Και από κάτω αντέδρασε το ακροατήριο, οι θεατές, άρχισαν να θορυβούν. Και την απάντηση την έδωσε η ίδια η αρχαία ελληνική διανόηση. Και τι είπε, «Εσχρόν τόγε εσχρόν, καν δοκί, καν μη δοκί». Το εσχρό είναι εσχρό, ακόμα και αν σε κάποιους φαίνεται ότι είναι και σε άλλους δεν φαίνεται. Καταλάβατε, υπάρχει επομένως αντικειμενική ηθική. Δεν μπορείς να σχετικοποιείς την ηθική. Το εσχρό είναι εσχρό, τελείωσε. Μπορείς να μην σου φαίνεται, είτε σου φαίνεται είτε δεν σου φαίνεται, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Είναι εσχρό, πρέπει να το αποδεχτείς. Γιατί να θεωρούμε κάτι εσχρό, αν αυτοί που το κάνουν δεν το αντιλαμβάνονται σε εσχρό? Κάτι τέτοιο προβάλλει η σύγχρονη σιωνιστική θεωρία περί ηθικής. Και σου λέει η γυναίκα που δεν έχει σχεδόν ρούχο επάνω της, μια χαρά είμαι, πολύ σεμνά είμαι εντυμένη. Εσύ έχεις πρόβλημα. Άμα θες, μην με κοιτάς. Καταλάβατε. Αυτό είναι η σχετικοποίηση της ηθικής. Το εσχρό όμως είναι εσχρό. Όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Κάποια πράγματα δηλαδή είναι σταθερά ηθικά ή σταθερά ανήθικα. Τελεία και παύλα. Και δεν εξαρτάται από την προσωπική γνώμη του καθενός. Αξίζουν το θαυμασμό μας οι πρόγονοι μας. Προσέξτε, αυτά λέγονται πρόχριστου. Δεν υπάρχει χριστιανική ηθική. Αυτό που είπε ο Χριστός, που είπε όχι να προσέχεις να μην πορνεύεις, ούτε με τα μάτια να βλέπεις πονηρά, να περιεργάζεσαι. Να έχεις καθαρότητα και στην καρδιά σου μέσα και στους λογισμούς σου. Αυτά δεν τα είχαν ακούσει και όμως κοιτάξτε τι λέγανε. Και οι διαφωτιστές, ο διαφωτισμός που τάχατε είναι επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και στους σοφούς, δεν είναι καθόλου επιστροφή. Απλώς καπηλεύτηκαν και χρησιμοποίησαν κάποιες ιδέες από τους αρχαίους, αλλά είναι ουσιαστικά μια καταβαράθρωση της Ευρώπης στο σατανισμό και στη μαγεία. Αυτό είναι ο διαφωτισμός και η σύγχρονη, ας πούμε, κατάσταση που λέγεται νεωτερικότητα. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι η συνείδηση είναι δώρο Θεού σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από τη θρησκεία του. Γιατί τα λέγανε αυτά οι αρχαίοι? Γιατί ακριβώς ακολουθούσαν τη συνείδησή τους. Η συνείδησή τους έλεγε ότι το εσχρό είναι εσχρό, τελείωσε. Δεν είναι προσωπική αντίληψη. Όταν στη σοφία των Ελλήνων προστέθηκε και η αποκάλυψη του Θεού μέσω των Αγίων Αποστόλων του Χριστού, τότε δημιουργήθηκε ο υπέροχος Ελληνοορθόδοξος ή πιο σωστά Ορθοδοξο-Ελληνικός πολιτισμός. Και στον τομέα της ηθικής φτάσαμε εις πάσα την αλήθεια.
η συνείδηση φωτίστηκε ακόμα περισσότερο και συμπληρώθηκε με το Ευαγγέλιο. Η ηθική μας δεν καθοδηγείται πλέον μόνο από την έμφυτη εδώ, αλλά και από τη διδασκαλία του Χριστού, από το θέλημα του Θεού. Κάτι άλλο που ζούμε. Ζούμε στις μέρες μας την αναβίωση του σοδομισμού, της ομοφυλοφιλίας. Μας έπεισαν οι σιωνιστές ότι δεν υπάρχει ηθική. Η ηθική είναι μόνο η γνώμη μας. Μας αρέσει κάτι το κάνουμε, δεν μας απασχολεί αν είναι ηθικό. Δεν μας νοιάζει τι θεωρούσαν για χιλιετίες οι άνθρωποι ως εσχρό. Και πλέον κατεργείται το ενίκο μη ενδύμο. Τα πάντα ενδύμο. Και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον οι άνθρωποι δημοσιοποιούν τα πάντα και με τη θέλησή τους δυστυχώς, παγκοσμίως. Μας κατάφεραν δηλαδή, τι να κάνουμε, να δημοσιοποιούμε και αυτά που είναι οι πιο προσωπικές στιγμές, παγκοσμίως σε όλους. Καταργήθηκε το τα ενίκο μη ενδύμο. Και έχουμε περιπτώσεις αγοριών και κοριτσιών κυρίως που αυτοκτόνησαν. Αλλά ποιος τους στέει, όταν δημοσιοποιούν μόνες τους εσχρότατες φωτογραφίες και τις παίρνουν οι επιτίδοι και τις στέλνουν παντού μετά. Και τρελαίνονται. Ποιος φταίει. Οι σιωνιστές τα μετέτρεψαν, συγγνώμη, και κάπως έτσι επήλθε και ο λεγόμενος πανσεξουαλισμός. Αφού καταργήθηκε κάθε έννοια ηθικής, γίνεται σκοπός πλέον το σεξ και η σαρκική δονή και έχουμε αυτή τη γύμνωση στη γυναικεία μόδα και στα τελευταία χρόνια αυτό το θρίαμβο της ομοφυλοφιλίας. Το γενετήσιο ένστικτο είναι μια φυσιολογική κατάσταση στον άνθρωπο, με προϋποθέσεις βέβαια. Το έδωσε ο Θεός ως δυνατότητα για να γίνει ο άνθρωπος η δημιουργός με το Θεό. Όχι ως ένα μέσο ειδονής και απόλαυσης, αλλά ως ένα μέσο παιδοποιίας. Ως τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θα γίνει συνδημιουργός με το Θεό. Οι σιωνιστές το μετέτρεψαν σε τρόπο και σκοπό της ζωής, διαλύοντας κάθε ηθικό φραγμό. Κάθε στοιχείο του έρωτα, από προσωπική και ιδιωτική υπόθεση του κάθε ανθρώπου, έγινε δημόσιο θέαμα. Ακόμα και το καθημερινό ντύσιμο των γυναικών. Τα ρούχα που φοράνε πλέον οι γυναίκες είναι πολύ πιο αποκαλυπτικά ακόμα και από τα εσώρουχα. Είναι εσχρόνεστοι και λέγει. Η τέχνη, τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, τα πάντα προβάλλουν σε καθημερινή βάση ό,τι πιο εσχρό και νοσηρό υπάρχει. Η πορνεία δεν είναι πια το ανήθικο επάγγελμα κάποιων φτωχών και κατατρεγμένων γυναικών. Είναι το πρότυπο και το σύμβολο της κοινωνίας μας, έτσι. Σήμερα το πρότυπο είναι η πόρνη, αντί να είναι ο Άγιος. Είναι φοβερό πώς τα έχουν καταφέρει έτσι. Αυτό ήθελε ο σιωνισμός, να μετατρέψει τη γυναίκα σε ένα σκουπίδι, σε ένα φτηνό κομμάτι κρέας, σε μία πόρνη. Και τον άντρα να υποδουλωθεί σε αυτόν τον εξευτελισμό, να ταυτιστεί με την πόρνη. Γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο κολλόμενος στην πόρνη, εν σώμα εστί. Όταν γίνεσαι ένα με την πόρνη, γίνεσαι και εσύ πόρνος. Και τα μέλη σου, που πρέπει να είναι μέλη Χριστού, τα κάνεις μέλη πόρνης. Η αγνότητα, η παρθενία, η συζυγική αγάπη, η φυσική σχέση του ανδρογίνου, που χάρη στο μυστήριο του γάμου λαμβάνει την ευλογία και τη χάρη του Θεού και οδηγεί στον παράδεισο, έπρεπε να σβήσουν. Τώρα μόνο ακαθαρσία, μόνο σαρκική κόλαση. Γιατί αυτό θέλει ο Σατανάς. Όπως τονίσαμε, δεν υπάρχει όριο για τον σιωνισμό. Γι' αυτό και κάθε τόσο έρχονται στην κοινωνία μας νέες βαρβαρικές επιδρομές. Η πιο πρόσφατη είναι της ομοφυλοφιλίας. Κοιτάξτε την ιστορία του πράγματος. Ξαφνικά, οι άνθρωποι από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, είναι πολύ πρόσφατα τα πράγματα, ανακάλυψαν ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι αφύσικη. Ενώ μέχρι τότε και τα επιστημονικά βιβλία της ψυχιατρικής χαρακτήριζαν την ομοφυλοφιλία ως νόσο, ως κάτι παραφύση δηλαδή. Ξαφνικά αλλάζουν τα βιβλία οι σιωνιστές, γιατί σας είπα έχουν κυριαρχήσει και στο πανεπιστημιακό χώρο,
Και λένε ότι δεν είναι πλέον αρρώστια η ομοφυλοφιλία. Δεν είναι αφύσικη κατάσταση, δεν είναι διαστροφή, όπως έλεγαν οι ίδιοι οι ψυχίατροι πριν το 1980. Δεν είναι πλέον αμαρτία. Και πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Πρέπει να γίνει νόμος του κράτους. Πρέπει ή όλοι να γίνουμε έτσι ή να χειροκροτούμε αυτούς που είναι έτσι. Γι' αυτό και μας τους βάζουν να παρελάσουν, να τους χειροκροτήσουμε στα Gay Pride. Γιατί άραγε ο σιωνισμός έχει κολλήσει εντός εισαγωγικών τόσο πολύ με το θέμα της ομοφυλοφιλίας? Αξίζει να το δούμε. Τι τους έπιασε και χρηματοδοτούν αυτό το κίνημα? Γιατί αυτοί το δημιούργησαν και αυτοί το προωθούν. Και έχουν πολύ μεγάλο, ας το πούμε, να το πω μίσος, απέχθεια απέναντι στη Ρωσία που δεν δέχεται αυτές τις παρελάσεις. Και τις άλλες ορθόδοξες χώρες, δυστυχώς όχι η Ελλάδα μεταξύ αυτών, οι οποίες αντέδρασαν και δεν δέχτηκαν αυτές τις παρελάσεις. Γιατί όμως έχουν τέτοιο κόλλημα? Πώς φτάσαμε να βλέπουμε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, το δικό μας, έτσι, να καίγεται ώστε να ασχοληθούν τα παιδιά μας με τις έμφυλες ταυτότητες, να μάθουν πώς να αλλάζουν φύλο, με ύψιλον, έτσι, το φύ, και πολλά άλλα. Εδώ ξανά θα μας διαφωτίσουν οι αόρατοι τύρανοι της ανθρωπότητας μέσω του ιερού τους βιβλίου, την Καμπάλα. Με βάση την Καμπάλα, ο Θεός είναι, άκουσον, ανδρόγυνος. Είναι δηλαδή και άντρας και γυναίκα. Είναι θρησκευτική τους πίστη αυτή. Αντίστοιχα, ο πρώτος, ο αρχαίγονος, ο αρχιτυπικός άνθρωπος, Αντάμ Καντμόν, έτσι λεγότανε, κατά αυτούς, ήταν και αυτός ανδρόγυνος. Η εμφάνιση ξεχωριστών φύλων, άνδρας-γυναίκα, ήταν αποτέλεσμα πτώσης, παρακμής. Χάσαμε τον αρχέτυπο άνθρωπο, έτσι, και δημιουργήθηκε ο άντρας και η γυναίκα. Επομένως, πρέπει να καταργηθούν τα φύλλα ώστε να ξαναγίνουμε αυθεντικοί άνθρωποι, ανδρόγυνοι. Η γυναίκα να είναι και άντρας ταυτόχρονα, αλλά και ο άντρας να είναι γυναίκα. Γι' αυτό προωθείται η ομοφυλοφιλία και η αφιλία, το επόμενο στάδιο, η κατάργηση των φύλων. Είναι θρησκευτική πίστη της Καμπάλα, των σιωνιστών δηλαδή. Γι' αυτό και το σχέδιο των σιωνιστών εδώ και χρόνια προέβλεπε να επικρατήσει στη γυναικεία μόδα το αντρικό ντύσιμο, το παντελόνι, έτσι, ώστε ακούσια να αρχίσουν οι γυναίκες να αισθάνονται άντρες. Γιατί αυτό που μας περιβάλλει μας επηρεάζει. Το όποιο περιβάλλον. Και το πιο άμεσο που μας περιβάλλει είναι τα ρούχα μας, που ασκεί την πιο μεγάλη επιρροή πάνω μας. Αλλιώς αισθάνεται ο στρατιωτικός με τη στολή του και αλλιώς με τα πολιτικά. Αλλιώς ο παπάς με τα ράσα του και αλλιώς χωρίς. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Δημιουργείται στη γυναίκα η ανδρική ψυχολογία φορώντας παντελόνι. Οι ίδιες γυναίκες μου το λένε. Όταν πετάξουν τα παντελόνια, λέει, τώρα άρχισα πάτερ και αισθάνομαι γυναίκα. Πρώτα αισθανόμουν άντρας. Είναι το φαινόμενο του ψυχολογικού ερμαφροδιτισμού. Αρχίζει να αισθάνεται ο άνθρωπος ερμαφρόδιτος. Αυτό που θέλουν να πετύχουν. Αλλάζοντας τα ρούχα. Φορώντας τα ρούχα του αντίθετου φύλου. Οι άντρες αντίστοιχα παρακινούνται πλέον από παντού να σέβονται τη διαφορετικότητα των ομοφυλοφίλων, τη γνωστή καραμέλα που ξέρουμε, και γιατί όχι να τη δοκιμάζουν κιόλας. Το ξέρετε ότι έχουν καθιερώσει στα βρετανικά σχολεία, έχουν κάνει από την Αγγλία. Νομίζω κάθε εβδομάδα, έτσι, για συμπαράσταση, τα αγόρια να φοράνε φούστα. Συμπαράσταση στους ομοφυλοφίλους. Το ξέρετε. Θα μας έρθει και εδώ. Θα δείτε, είμαστε πρόθυμοι σε τέτοια. Οι άνδρες αντίστοιχα, λοιπόν, παρακινούνται να δοκιμάζουν τη διαφορετικότητα. Και τελικά τι είναι πιο φρικτό? Ότι στην εποχή που υποτίθεται ότι κυριαρχεί ο ορθολογισμός, κατ' εξοχήν η εποχή μας, καυχιέται ότι ακολουθεί τον ορθολόγο, τη λογική. Ότι είμαστε άνθρωποι της λογικής, της επιστήμης. Υπάρχουν καμπαλιστές που πιστεύουν στον ανδρόγυνο
Και αυτοί διατάζουν και το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε και γαλούχησε την παιδεία. Κατά τα άλλα είμαστε ορθολογιστές, αλλά ακολουθούμε την καμπάνα. Και πού βαδίζουμε? Προς το χάος. Ως χριστιανοί δεν μισούμε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε τους ομοφυλόφιλους μισούμε, ούτε ρατσιστές είμαστε, όπως θα μας κατηγορήσουν κάποιοι, ούτε τους σιωνιστές μισούμε, ούτε τους μαμεθανούς μισούμε, κανένα δεν μισούμε. Τους αγαπάμε όλους και επειδή τους αγαπάμε, γι' αυτό τα λέμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Είναι πλανεμένοι από τον πονηρό, από τον διάβολο. Και αυτή την πλάνη τους θέλουν να την επιβάλλουν και σε εμάς. Γι' αυτό και αντιδρούμε. Την αμαρτία μισούμε και αυτήν καταδικάζουμε και αυτήν πολεμάμε. Και αυτή η αμαρτία είναι φρικτή, είναι ολέθρια, έτσι, η αμαρτία της ομοφυλοφιλίας. Είναι αυτό το φοβερό αμάρτημα το οποίο τιμώρησε ο Θεός με πυρ και θείο. Με φωτιά και θιάφια, όπως λέει η Αγία Γραφή, και έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και άλλες τρεις πόλεις. Και ξέρουμε ότι από πίσω έρχονται και άλλες αθλειότητες, η παιδεραστία, η αιμομιξία, καταστάσεις που ντρεπόμαστε και να τις ξεπιστομίσουμε, πράγματα τα οποία είναι αισχρό και λέγειν, και να τα πεις είναι αισχρό. Οι σιωνιστές δεν θα σταματήσουν πουθενά, θα τα επιβάλλουν όλα, θα τα κάνουν νόμο του κράτους, τρόπο ζωής. Ήδη έχουμε νόμους, έτσι, που στηρίζουν, που υποστηρίζουν τους ομοφυλόφιλους. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναγίνουν οι πόλεις μας Σόδωμα και Γόμορα, θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα παιδιά μας και να φεύγουμε για τα βουνά για να γλιτώσουμε από τις απερίγραπτες ανομαλίες που θα γίνονται πλέον δημόσια. Γιατί πλέον έχει καταργηθεί τα ενίκομοι εν δήμο. Όλα είναι εν δήμο. Σου λέει γιατί όχι και αυτό. Και όλοι θα μας βρίζουν, θα μας κλεβάζουν, γιατί θα αρνούμαστε την ανοιχτικότητα. Δεν θα ονομάζουμε το μαύρο άσπρο, αλλά θα το λέμε μαύρο, όπως είναι. Τελικά ποιος είναι ο φασίστας? Εμείς ή αυτοί? Και ο ρατσιστής? Αυτοί είναι. Για τους εναπομείναντας πιστούς, για όσους δεν πλανήθηκαν από τον ντεϊσμό ή την αθεία, μιλήσαμε για αυτά, έτσι, οι σιωνιστές ετοίμασαν μια ακόμα νάρκη. Για μας τους χριστιανούς δηλαδή, που επιμένουμε να πιστεύουμε σε Θεό, Δημιουργό, Προνοητή κλπ. Ποια είναι η νάρκη? Ο οικουμενισμός, ο οποίος θα ετοιμάσει το έδαφος για την παγκόσμια θρησκεία. Είναι η προσπάθεια να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί μεταξύ τους για να υπάρξει μια ενιαία χριστιανική εκκλησία και να μην υπάρχει γνωστή διαφοροποίηση ορθόδοξων, ρωμακαθολικών και προτεσταντών. Αυτή είναι η πρώτη φάση του σχεδίου. Μόλις επιτευχθεί αυτό, σχεδόν έχει επιτευχθεί, θα επέλθει και η ένωση με τις άλλες θρησκείες, οπότε έτοιμη και η θρησκεία του ψευδομεσσία. Πρώτα με τις μονοθεϊστικές λεγόμενες θρησκείες, το Ισλάμ δηλαδή και, τον Ιουδαϊσμό, και μετά και με τις υπόλοιπες. Εδώ αρκεί να αναφέρουμε ότι όταν μιλάμε για χριστιανισμό, εννοούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, τη μόνη Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι λεγόμενες εκκλησίες. Δεν υπάρχουν ούτε δύο ούτε πολλές. Είναι η μία Αγία και ταυτίζεται με τον Χριστό, είναι το σώμα του Χριστού, είναι ένα με τον Χριστό. Οι άνθρωποι που βαπτίζονται και θεωρούνται χριστιανοί δεν ταυτίζονται πάντα με την Εκκλησία. Και ούτε και βαπτίζονται, έτσι. Οι παπικοί ψεκάζονται. Δεν βαφτίζονται, τους ραντίζει δηλαδή ο παπάς. Αλλά και να τους βάφτιζε, δηλαδή να τους βούταγε ολόκληρος μέσα, γιατί αυτό σημαίνει βαφτίζω, μπαίνω ολόκληρος μέσα στο νερό, πάλι δεν είναι βάφτισμα, γιατί δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν χάρη. Άρα είναι αβάφτιστοι. Το ίδιο και οι Προτεστάντες. Έχουμε πολλές φορές συναντήσει ταλέπορους Προτεστάντες στον Ιορδάνη ποταμό, όταν πάμε να κάνουμε αγιασμό, πηγαίνοντας στα προσκυνήματα εκεί, στους Αγίους Τόπους. Και είναι ένα γελίο και τραγικό θέαμα, έτσι, να βλέπεις έναν παπικό, έναν Προτεστάντη, έναν μπάστορο εκεί, να τους βουλιάζει μέσα στον Ιορδάνη και τάχα τους βαπτίζει.
ένας εμπαιγμός δηλαδή, και φυσικά καθόλου χάρις Θεού, γιατί δεν υπάρχει ιεροσύνη, δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή, δεν υπάρχει εκκλησία. Όλα αυτά είναι χριστιανικές αιρέσεις στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχουν και προτεσταντικές ομάδες, ποτίθε χριστιανοί, οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη του Χριστού. Καταλαβαίνετε πόσο προοδευτικοί είναι οι άνθρωποι. Μιλάμε για σχιζοφρένεια πλέον. Για να ταυτιστείς με τον Χριστό, θα πρέπει να έχεις και την αλήθεια του Χριστού και να την ακολουθείς και στα λόγια, αλλά και στις πράξεις σου. Διαφορετικά είσαι προδότης και εχθρός του Χριστού, όσο και αν λες και αυτό αποκαλείσαι χριστιανός. Προδότης του Χριστού είναι ο Πάπας από τον 10ο αιώνα και έπειτα. Ο Πάπας ήταν Ορθόδοξος μέχρι τότε. Το όνομά του Πάπας έτσι ήταν ο τίτλος του. Πώς λέμε εμείς Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης, ας πούμε, του Πατριαρχείου της Ρώμης λεγόταν Πάπας. Όπως και ο Πατριάρχης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και αυτός λέγεται Πάπας. Μέχρι το 1014 οι Πάπες ήταν Ορθόδοξοι. Από εκεί και μετά βάζουν οριστικά στο πιστεύω το Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού δηλαδή, οπότε γίνονται αιρετικοί αυτόματα. Λένε μερικοί δεν έχει καταδικαστεί, λέει, με σύνοδο ο Πάπας. Δεν έχει γίνει οικουμενική σύνοδος να καταδικάσει τον Πάπα. Μα δεν χρειάζεται, άσε που έχει γίνει, αλλά και να μην είχε γίνει δεν χρειάζεται, γιατί υπάρχει η απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, πολλά χρόνια πριν, η οποία λέει ότι αν προσθέσεις ή αφαιρέσεις έστω και ένα «και» από το σύμβολο της Νικαίας, το γνωστό πιστεύω δηλαδή, είσαι αυτόματα αιρετικός. Δεν επιτρέπεται ούτε και ερμηνευτικός να προσθέσεις κάτι στο σύμβολο της πίστης. Ερμηνευτικός δηλαδή να πεις τι σημαίνει η φράση «και εκ του Πατρός εκπορευόμενον» και να είναι σωστή σου η ερμηνεία. Να βάζεις σε παρένθεση ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτός που θα το κάνει γίνεται και αυτός αιρετικός. Είναι απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου, που σημαίνει αλάθητο. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι αλάθητες. Άρα και ο Πάπας, επειδή ακριβώς πρόσθεσε το «και εκ του Υιού», αυτό θα πει «φιλιόκβε», «φιλιόκβε εκ του Υιού», ότι το Άγιο Πνεύμα έχει δύο αρχές δηλαδή, δύο πηγές, είναι αιρετικός. Και φυσικά και όσοι τον ακολουθούν. Προδότης του Χριστού. Και ο Χριστός των παπικών δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίτλος Χριστός που κηρύττει του. Και είπαμε πως έχει γίνει σήμερα και το Βατικανό, το δημιούργημα αυτό των παπών, που είναι σήμερα κράτος, ένα τσιράκι το Ρότσιλντ. Είναι στην αλυσίδα του πονηρού, έτσι, που εδρά, όπως μας είπε ο Άγιος Παΐσιος, μέσω των σιωνιστών, στο Βατικανό και από το Βατικανό στους Μαμεθανούς. Περνάνε οι εντολές του πονηρού. Για αυτή την προσθήκη ο Πάπας και οι εκάστοτε Πάπες ποτέ δεν μετανόησαν. Και μέχρι σήμερα το λένε, το πιστεύω, με αυτόν τον τρόπο. Έχουν την πονηρία βέβαια όταν έρχονται σε ορθόδοξες χώρες να μην το λένε μερικές φορές. Αλλά αυτό είναι απάτη. Δεν το βγάζουν. Απλώς όταν έρχονται εδώ μπορεί να μην το πούνε. Με το Φιλιόκο. Και μόνο αυτό είναι αρκετό για να θεωρούνται de facto αιρετικοί και όχι χριστιανοί. Σαν το κλαδί που κόπηκε από το δέντρο και ξεράθηκε. Και από τότε βέβαια θα έπρεπε να αποκαλούμε την τέως Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κακώς τη λέμε σήμερα Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Θα έπρεπε να την αποκαλούμε, πολύ καλά το λέει εδώ ο ιστορικός, παπική θρησκεία. Δεν είναι καν εκκλησία, έτσι, είναι θρησκεία, δημιούργημα δηλαδή ανθρώπινο, αυτό θα πει θρησκεία. Ενώ η εκκλησία είναι το Θεού δημιούργημα, ο Θεός έφτιαξε την εκκλησία. Και ο Θεάνθρωπος, δηλαδή ο Χριστός μας, και είναι και παπική. Δεν είναι πριν Ρωμαιοκαθολική, Ρωμαιοκαθολική είμαστε εμείς. Η Αγία Καθολική Εκκλησία είναι των Ρωμαίων, των εκκλησιασμένων Ρωμαίων, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό ασφαλώς
δεν έχει σχέση με τον απλό λαό, αλλά και ο απλός λαός σύρεται έτσι στο άρμα των παππών, δυστυχώς. Ο Πάπας είναι χριστιανός μόνο κατ' όνομα και, όπως είπαμε, καταχρηστικά τους ονομάζουμε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και οι Προτεστάντες επίσης δεν είναι χριστιανοί, απλά ονομάζονται έτσι. Αιρετικοί είναι επίσης και οι διάφοροι αντιχαλκιδόνιοι, όπως είναι οι Αρμένοι, οι μονοφυσίτες της Αιγύπτου, που λέγονται Κόπτες, οι μονοφυσίτες των Ινδιών, του Μπαλαμάρ, οι Αιθίωπες, οι Συροϊακοβίτες, όλοι αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι αιρετικοί. Και πολύ κακώς κάνουν κάποιοι που συμπροσέφονται μαζί τους. Και στη Συρία και όπου αλλού. Είναι παράβαση των κανόνων. Απαγορεύεται να συμπροσευχηθείς με έναν ακοινώνητο. Ακόμα και στο σπίτι σου, πολύ περισσότερο στην Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ορίζει ότι αν μετανοήσει ο αιρετικός, μπορεί να επανέλθει στην Εκκλησία, να είναι χριστιανός και να μετέχει στα μυστηριά της, αν μετανοήσει όμως. Διαφορετικά δεν είναι μέλος της Εκκλησίας και δεν μπορεί να συμμετέχει σε κανένα μυστήριο. Είναι λάθος που κάνουν μνημόσυνα. Δεν υπάρχει ορθόδοξος, δεν υπάρχει παπάς, παπικός ας πούμε, και κάνει το μνημόσυνο ή την κηδεία ορθόδοξος παπάς. Απαγορεύεται. Αφού δεν είναι πιστός, δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί και η κηδεία μυστήριο είναι. Όπως είναι και ο γάμος. Και αυτό βέβαια ήταν και το πρόβλημα στο σχέδιο του σιωνισμού για την πανθρησκεία. Και για να παρακάψουν αυτό το εμπόδιο έπλασαν τον οικουμενισμό. Που σου λέει αφήστε τα αυτά τώρα, αφήστε τα δόγματα, τις διαφορές, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Μην μιλάτε για αυτά που μας χωρίζουν. Αν κάποιος είχε μια δεξαμενή με πόσιμο νερό, θα ήθελε να διατηρήσει ανώθευτη για να πίνει καθαρό νερό. Και αυτή η δεξαμενή είναι η Εκκλησία. Γύρω της υπάρχουν και άλλες δεξαμενές που λέγονται θρησκείες και αιρέσεις, από τις οποίες άλλες έχουν μολυσμένο νερό, δηλητηριώδες, όπως είναι οι παπικοί και οι προτεστάντες, άλλοι έχουν ακαθαρσίες, άλλοι πετρέλαιο κλπ. Με τον οικουμενισμό θα μπουν σωλήνες παντού, για να γίνουν όλα συγκοινωνούντα δοχεία, για να νοθευθούν οι πάντες και κυρίως η Εκκλησία, που έχει το καθαρό νερό, ευτυχώς μέχρι τώρα. Και θα το έχει πάντοτε βέβαια, αλλά θα είναι δυσέβρετο. Όσο πάντα χρόνια, τόσο και περιορίζεται το πίμνιο των Ορθοδόξων. Η δράση του οικουμενισμού ξεκίνησε ανεπαίσθητα στα τέλη του 19ου αιώνα, λίγο πριν το 1900 δηλαδή, όταν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, δυστυχώς από εκεί έγινε η αρχή του οικουμενισμού, και αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα μέρα ακάθεκτο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επέτρεψε να τελεστούν οι πρώτοι μεικτοί γάμοι μεταξύ Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων κατά παράβαση του 72ου κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε το 691. Έτσι, μεικτοί γάμοι στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό που και σήμερα γίνεται δυστυχώς, κατά παράβαση κανόνων Οικουμενικής Συνόδου. Απαγορεύεται να γίνει τέτοιος γάμος. Και αν υπάρχει τέτοιος γάμος, πρέπει να διαλύεται. Όσοι έχουν τέτοιο γάμο, δηλαδή με άνδρας ορθόδοξος, με γυναίκα παπική ή το αντίστροφο. Αν βαφτιστεί και γίνει ορθόδοξη, βεβαίως μπορεί να κάνει γάμο. Αν δεν βαφτιστεί, δεν μπορεί να κάνει γάμο. Μα λέει βάφτισαν τα παιδιά τους. Δεν έχει σημασία αν βάφτισαν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να είναι μαζί. Λίγο αργότερα, αυτή είναι η αρχή του οικουμενισμού. Βλέπετε, από το γάμο αρχίζει. Ο γάμος μεταξύ αυτών που δεν επιτρέπεται, προσώπων, είναι η αρχή του γάμου των εκκλησιών.
που δεν επιτρέπεται, που δεν είναι εκκλησίες, είπαμε. Του άνομου γάμου, της εκκλησίας, της κανονικής, με τις αιρέσεις. Λίγο αργότερα το Πατριαρχείο, κοιτάξτε, αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε για να ξέρετε από πού ξεκίνησε το πράγμα. Δεν είναι πρόσφατο, ούτε βέβαια και πολύ παλιό. Πάλι το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό, στέλνει την περίφημη επιστολή «Εγκύκλιος Συνοδική προς τα Σαπανταχού Εκκλησίας του Χριστού», 1920, με την οποία εγκύκλιο ονομάζει ως εκκλησίες τις διάφορες προτεσταντικές αιρέσεις. Αυτό που και τώρα το επανέλαβαν στο Κολυμπάρι, μεταμανίας. Δεν ήθελαν επουδενή να αλλάξουν τον όρο και να πούνε ότι δεν είναι εκκλησία οι Προτεστάντες και οι Παπικοί. Γιατί είναι η πίστη τους αυτή. Και είναι αρκετά παλιά. Από το 1920 τους είχαν ονομάσει εκκλησίας. Και ποιος κρυβόταν πίσω από αυτό είναι περιττό και να το αναφέρουμε. Πάλι είναι ο Ρότσιλντ, έτσι, η Μασονία. Είναι δικό της δημιούργημα, ο οικουμενισμός. Βέβαια, οι πατριάρχες μας δεν ήταν σιωνιστές. Ίσως κάποιοι συνεργάτες τους να ήταν μασόνοι. Προφανώς παρασύρθηκαν από πιέσεις, παγίδες. Ποιος να γνωρίζει το παρασκήνιο. Εξάλλου, οι σιωνιστές δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως. Κατά κανόνα κάνουν τη δουλειά τους με πλάγιο τρόπο μέσω τρίτων. Και δουλειά τους είναι να περάσουν το μήνυμα «Μείνετε όπως είστε, αλλά δεχτείτε στα μυστήριά σας και τους αιρετικούς». Αυτό είναι το μήνυμα του οικουμενισμού. Μόλις σήμερα ή χθες είδα από μία Μητρόπολη της Αμερικής, ο Επίσκοπος, μιλώντας στους ιερείς, τους απαγόρεψε να μιλούν για κολλήματα στη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα απαγόρευσης. Όποιος έρχεται να κοινωνήσει, δεν τον κοινωνάς. Μα είναι ομοφιλόφιλος, θα τον κοινωνήσεις. Μα είναι απάντρευτος και συζύ, θα τον κοινωνήσεις. Μα είναι παιδεραστής, παιδόφιλος, ό,τι και να είναι, θα τον κοινωνήσεις. Καταλάβατε που φτάσαμε. Και το επιβάλλει τώρα στους ιερείς του Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πόσο Ορθόδοξος, καταλαβαίνετε. Αυτό θα μας έρθει και εδώ και στην Ελλάδα. Εγώ πριν αρκετούς μήνες είχα ακούσει έναν αρχιμανδρίτη που περίπου έλεγε το ίδιο πράγμα. Ότι η Θεία Λειτουργία είναι για όλους, ελάτε όλοι να κοινωνήσετε κλπ. Για να δείτε πώς μπαίνει ο οικουμενισμός, με ηλεκτρονικές ταχύτητες. In America, they didn't want to baptize me, to be married in the Orthodox Church. Αυτό λέμε. Λέει ο Μάρκος ότι στην Αμερική δεν χρειάζεται να βαφτιστείς για να παντρευτείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι αυτή η αρχή του οικουμενισμού. Δεχτείτε όλους τα μυστήριά σας και μην λέτε ότι μόνο οι Ορθόδοξοι μπορούν να έχουν τα μυστήρια. Να τα δίνετε και στους Παπικούς και στους Προτεστάντες κλπ. Και στο τέλος δεχτείτε και τους αλλόθρησκους. Πολλοί Έλληνες, δεν ξέρω πολλοί, κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι απαγορεύεται γάμος με αλλόθρησκους. Όταν λέμε αλλόθρησκους εννοούμε μουσουλμάνους, Εβραίους, Βουδιστής. Το θεωρούν ότι δεν είναι κακό, αφού υπάρχει αγάπη. Ορίστε. Είχαμε εδώ, είχαμε συζήτηση με ιερέα που γνώριζε ότι ήταν σπάτους. Επειδή το αγαπούσε πολύ και δεν ήθελε, θα έφερε σε αυτοτομία. Αυτό μας είπε και για μια αυτοκρίση τους πάντρεψε. Τι πάντρεψε δηλαδή. Ζευγάρι. Τι ζευγάρι. Που ήταν αλλόθρησκοι. Που ήταν αλλόθρησκοι. Τι ήτανε. Άλλο. Μουσουλμάνους. Και μας έλεγε ότι... Λοιπόν. Με αυτά που ακούμε δεν αποκλείται να έγινε και αυτό. Εδώ λέμε δεν επιτρέπεται με ετερόδοξο, δηλαδή με υποτιθέμενο χριστιανό άλλου δόγματος. Που και αυτό είπαμε είναι αίρεση και δεν επιτρέπεται. Και είναι μεγάλο λάθος. Και αυτοί που το κάνουν, που υποτίθεται ότι έχουν γάμο, πρέπει να διαλύεται ο γάμος. Αλλά
Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται με αλόθρησκο, έτσι, που είναι άλλης θρησκείας. Κι όμως βλέπετε πόσο ο οικουμενισμός έχει προχωρήσει πολύ, όχι μόνο στην κορυφή, στους αρχιερείς και στους ιερείς, αλλά και στη βάση και στο λαό. Για να δεχτούμε στο τέλος και τον ψευδομεσσία. Τι Χριστός, τι Μωάμεθ, τι Βούδας, όλοι το ίδιο είμαστε. Δεχτείτε λοιπόν και τον Μεσσία που σας ετοιμάσαμε. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η Εκκλησία μας και η Ελλάδα δεν κινδυνεύει μόνο από το θηρίο του οικουμενισμού, κινδυνεύει και από τον ανελαίητο βομβαρδισμό από αντιχριστιανικά βλήματα που εκτοξεύουν τα θρησκευτικά πυροβόλα του σιωνισμού. Στην Ελλάδα αλωνίζουν πλέον από ανατολικά θρησκεύματα ή δοξασίες, γιόγκα, μετεσάρκωση. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Βουδιστικός διαλογισμός, ιαπωνικό ρέικι, μέχρι νεοδολολάτρες και αποκρυφιστές. Αστρολογία, μέντιουμ, σατανισμός, τα πάντα. Όλα αυτά κινούνται, ενορχιστρώνονται, κατευθύνονται από τους σιωνιστές. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον σιωνισμό, όσο και αν φαίνεται παράδοξο. Χρηματοδοτούνται για να διαλυθεί η Ορθοδοξία. Και άλλο το πιάνουμε το ρέικι, άλλο με τη γιόγκα, άλλο με τη μετεσάρκωση. Η μετεσάρκωση είναι η θεωρία που λέει ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, έτσι, η ψυχή του πάει σε ένα ζώο. Μετεσαρκώνεται ο άνθρωπος, έτσι. Πάει σε ένα γάιδαρο, ας πούμε. Μετά, ας πούμε, πεθαίνει ο γάιδαρος, πάει σε ένα ποντίκι. Φεύγει από το ποντίκι, ξαναγυρνάει σε έναν άνθρωπο. Και μετά από χιλιάδες εκατομμύρια μετεσαρκώσεις, καθαρίζεις, έτσι, και αποκτάς το καλό κάρμα. Μια αιώνια ανακύκλωση, δηλαδή. Και όταν κάνεις γιόγκα, έτσι, κάνεις πιο γρήγορη αυτή τη διαδικασία, καθαρίζει πιο γρήγορα. Λοιπόν, όλες αυτές οι ανοησίες του διαβόλου, γιατί, για να μας πει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Καταλάβατε, ότι δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Αυτή είναι η θεωρία του διαβόλου. Και πολλοί χριστιανοί εντός εισαγωγικών τα πιστεύουν αυτά. Οι νεοδολολάτρες ή οι νεοπαγανιστές είναι άλλο ένα τερατώδες κατασκεύασμα των σιωνιστών. Με εμπνευστή τον Βρετανό αποκρυφιστή William Wynne Westcott, που προσχώρησε στον ελευθεροτεκτονισμό, η μασονία αλλιώς, λέγεται ελευθεροτεκτονισμός, γιατί είπαμε οι τέκτονες, οι μασόνοι, είχαν απαλλαγή από τους φόρους. Και γι' αυτό ονομάστηκαν ελευθεροτέκτονες, Freemason. Ένας τέτοιος μασόνος, λοιπόν, Βρετανός, έφτιαξε το άρχισε το 1871, μαζί με δύο ακόμα ροδοσταυρίτες, το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, που με τη σειρά του ίδρυσε την εταιρεία της Θούλης, που λέγαμε το πρωί, στην οποία φίτησε ο Χίτλερ. Οι διάφορες οργανώσεις που προέκυψαν από το ερμητικό τάγμα είχαν ως σκοπό την αναβίωση αρχαίων ιδωλατρικών θρησκειών σε βάρος του χριστιανισμού. Πραγματικά εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και στο παρελθόν, πίσω από τις προσπάθειες αναβίωσης ιδωλατρίας, κρύβονταν Εβραίοι, μάγοι, καμπαλιστές. Στην περίπτωση του παράφρονα Ιουλιανού, ήταν παρανοϊκός Ιουλιανός, το 361, καθοριστικό ρόλο στη θρησκευτική του θεωρία έπαιξε ένας Εβραίος μάγος, τον οποίο είχε για δάσκαλο. Θα λέγαμε, ο Εβραίος θα έπρεπε να ήθελε να αναβιώσει ο Ιουδαϊσμός, να διαδοθεί ο Ιουδαϊσμός, όχι, η ειδωλολατρεία. Γιατί ο Σατανάς δεν πολεμάει τον Σατανά. Ο ένας διάβολος δεν πολεμάει τον άλλο διάβολο. Συμπράττουν. Ο Ιουλιανός στράφηκε λοιπόν στην ειδωλολατρεία και στο σατανισμό. Ήταν σατανολάτρης. Από έναν Εβραίο μάγο, καμπαλιστή. Είχε πάθος με τη μαγεία, που τότε την ονόμαζαν θεουργία. Θα έχετε ακούσει αυτό ίσως τον όρο. Νομίζω και ένα μουσικό έργο που έγραψε ένας σύγχρονος Έλληνας συνθέτης έχει αυτόν τον τίτλο, Θεουργία.
διάσημος Έλληνας συνθέτης, που σημαίνει μαγεία. Πρέπει να γνωρίζουμε και τους όρους. Είχε πάθος με τις σατανικές τελετές ο Ιουλιανός, τις οποίες προσπάθησε να επιβάλλει ως θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους. Πήγε ο διάβολος δηλαδή αμέσως μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, που εκχριστιάνισε το κράτος, να φέρει τη δική του κατάσταση μέσω του Ιουλιανού. Η άλλη ιστορική σύμπτωση και προτεργάτης, συνεργάτης, εμπνευστής του Ιουλιανού, είπαμε, ήταν ο Εβραίος, ο μάγος. Άλλη ιστορική σύμπτωση ήταν αυτή του 15ου αιώνα, λίγο πριν την άλωση της πόλης, το 1453, με τον περίφημο Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό. Σας τον έχετε ακούσει. Αυτός υποτίθεται ότι προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία ελληνική θρησκεία. Ο Γεώργιος Πλήθωνα Γεμιστός. Στην πραγματικότητα και ο Πλήθωνας είχε μαθητεύσει σε έναν Εβραίο καμπαλιστή και ουσιαστικά προσπάθησε να δώσει στην καμπάλα, στην εβραϊκή μαγεία, ένα αρχαιοελληνικό προσωπείο για να τη διοχετεύσει πιο εύκολα στον ελληνικό χώρο, αλλά ευτυχώς απέτυχε. Καταλάβατε. Πάλι οι καμπαλιστές. Το τερατούργημα της επίσημης επαναφοράς της πολυθεΐας και του παγανισμού ήρθε και στη σύγχρονη Ελλάδα με ονομασίες όπως αυτόχθονοι Έλληνες, εθνικοί Έλληνες, πατρώα θρησκεία και άλλα. Δεν είναι ενιαίο ρεύμα, είναι διάφορες ομάδες χωρίς κοινή ιδεολογία. Ενδεικτικό είναι ότι κάποιοι με δαιμονική λύσα βλασφημούν το όνομα του Χριστού λέγοντας ότι ήταν ένας Εβραίος ραβίνος που ήθελε να φέρει το σιωνισμό στην Ελλάδα και άλλοι τον σέβονται, αλλά λένε ότι ήταν Έλληνας με το όνομα Ιάσον. Ό,τι παλαβό το βρίσκεις. Οι πιο οργανωμένοι από αυτούς παρουσιάζονται ως ιστορικοί επιστήμονες. Διδάσκουν ότι υπάρχει πάλι μεταξύ Σιών και Δελφών, ότι το Βυζάντιο κατέστρεψε τον Ελληνισμό και έσφαξε τους Έλληνες, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ταυτίζεται με τον Σιωνισμό, ό,τι πιο τρελό. Το να τα αντικρούσουμε όλα αυτά είναι περιττό. Απλά θα πούμε ότι ακόμα και οι πιο εχθρικοί προς την Ορθοδοξία ιστορικοί, Έλληνες και ξένοι, άθιοι ή και ανθέλληνες, τέτοιες ανοησίες δεν έγραψαν ποτέ. Αυτά που λένε σήμερα είναι ο παγανιστές δηλαδή. Και οι πιο ανθέλληνες ιστορικοί δεν τα έχουν γράψει. Αυτά που ισχυρίζονται οι εθνικοί είναι αυτά που τους δίδαξαν άμεσα ή έμεσα οι μασόνοι και οι σιωνιστές που μισούν εξίσου Ελλάδα και Ορθοδοξία που αιώνας τώρα χρησιμοποιούν το διέρη και βασίλευε. Δώσε χρήμα, φτιάξε δύο αντίπαλα σχήματα και βάλ τους να σφαχτούν μεταξύ τους. Έτσι δουλεύουν οι καμπαλιστές, οι σιωνιστές, έτσι. Κομμουνισμός και καπιταλισμός. Κουκουέ και Χρυσή Αυγή. Και τα δύο δικά τους είναι. Το είπαμε. Έτσι, το παράρτημα που έχουν της Χρυσής Αυγής είναι από τη Χρυσή Αυγή, το δημιούργημα αυτού του μασόνου στην Αγγλία. Αθεία και παγανισμός. Όλα προήρθαν από το σιωνισμό. Και πολύ φοβάμαι, μακάρι να μην γίνει, ότι εκεί μας οδηγούν πάλι. Σε έναν νέο εμφύλιο πόλεμο. Και πρέπει πολύ να προσέξουμε, να μην πέσουμε πάλι στην παγίδα τους. Να σφαχτούμε μεταξύ μας, όπως το καταφέρανε το 44 με 49. Γιατί και οι μεν και οι δε, το είπαμε, είναι δικά τους κατασκευάσματα. Τι θα πει δεξιός και αριστερός. Είμαστε ορθόδοξοι αδέρφια όλοι. Και να κοιτάξουμε ποιος είναι ο κοινός εχθρός που κατασκεύασε αυτά τα δίπολα και μας βάζει να σφαζόμαστε μεταξύ μας. Όσο για τη σχέση ελληνισμού και χριστιανισμού, θα τονίσουμε ότι οι Απόστολοι και οι Πατέρες Εκκλησίας προσπάθησαν να σβήσουν το ψέμα, το λάθος της πολυθεΐας και να διδάξουν την αλήθεια του Χριστού. Για μας τους χριστιανούς, η Σιών δεν είναι τα κτίρια και η πόλη της Ιερουσαλήμ. Είναι αλληγορικά η αρχαία, η πρώτη, η μητέρα Εκκλησία που συναντήθηκαν Έλληνες και Χριστός. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν αντιτάχθηκαν στον ελληνισμό και στην αρχαία φιλοσοφία, πήρανε τα καλά στοιχεία. Αντιτάχθηκαν κυρίως στο σατανισμό και στην σατανολατρία που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι όλα καλά της αρχαίας Ελλάδος. Είχαμε και ανθρωποθυσίες
Σε αυτά αντιτάχθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας, στο σατανισμό. Τα καλά στοιχεία τα πήραν. Και ο Αμέγας Βασίλειος, σας είπα, έλεγε να διαβάζετε και τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αλλά επιλεκτικά να αφήνετε το αγκάθι και να παίρνετε το ρόδο. Για μας η Σιών, η Ιερουσαλήμ, έτσι είναι η μητέρα Εκκλησία, χαίρε Σιών Αγία, μήτρη των Εκκλησιών, δεν ψάλλουμε. Και δεν είναι το φανάρι, όπως προσπαθούν να μας πείσουν, μητέρα Εκκλησία, για να θεωρούμαστε εμείς θυγατέρες, άρα και υποτακτικές του φαναρίου. Μητέρα Εκκλησία, από την οποία γεννήθηκαν οι υπόλοιπες, είναι η Ιερουσαλήμ, η Σιών. Από εκεί ξεκίνησαν οι Απόστολοι και ζωοποίησαν με το Ευαγγέλιο όλο τον κόσμο. Και δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τη Σιών ως κτίρια ή ως πόλη. Ούτε με την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αντιπαλότητα, όπως μας διδάσκουν κάποιοι νεοπαγανιστές. Ίσα-ίσα που η Παλαιά Διαθήκη είναι η προετοιμασία της καινής. Και ισχύει και σήμερα για μας. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη. Εκείνο που δεν ισχύει, που το έχει καταργηθεί, είναι οι τελετουργικές, ας πούμε, διαδικασίες των ζωοθυσιών, γιατί πλέον έπαψαν ζωοθυσίες. Και υπάρχει η μόνη θυσία, η ανέμακτη θυσία του Χριστού μας, έτσι, η Θεία Λειτουργία. Οι χριστιανοί είμαστε ο νέος Ισραήλ, ο αληθινός λαός του Θεού, ο περιούσιος λαός. Και αυτό είναι που τους καίει, έτσι, τους Εβραίους. Έχασαν πλέον την ιδιότητα του περιούσιου λαού. Ο περιούσιος λαός πλέον τώρα είναι όχι οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι. Η Εκκλησία δηλαδή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό έχουν τόσο μίσος για την Ορθοδοξία. Και για εμάς τους Έλληνες, επειδή έχουμε δεχτεί στη τριπλική πλειοψηφία μας την Ορθοδοξία. Σε εμάς ανήκει ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ. Οι σύγχρονοι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, τον έχουν αρνηθεί. Τους πατριάρχες, τους έχουν αρνηθεί. Αφού πέταξαν τα βιβλία τα ιερά. Και έχουν μόνο το Ταλμούδ. Εμείς πιστεύουμε στον Θεό που πίστευαν και αυτοί κάποτε. Εμείς είμαστε οι πνευματικοί τους κληρονόμοι. Σε εμάς ανήκει η Σιών. Η Εκκλησία μας είναι η Σιών. Εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και θέλουμε να τους δούμε στον Παράδεισο. Είναι η νέα Σιών, η Σιών. Η εκχριστιανισμένη πλέον. Είναι η πόλη που είναι το υπερό, που έγινε η Πεντηκοστή. Η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Οι σιωνιστές μισούν όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους μη σιωνιστές συμπατριώτες τους, τους απλούς Εβραίους. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν δίστασαν και να τους θυσιάσουν, έτσι, μέσω του λοκαυτώματος. Θέλουν να δουν όλους τους ανθρώπους την κόλαση, γι' αυτό και όπου επικράτησαν έκαναν την επίγεια ζωή των ανθρώπων κόλαση. Για μας Μεσσίας είναι ο Χριστός, για εκείνους θα είναι ο Αντίχριστος της Αποκάλυψης. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα και να κλείσουμε μάλλον με αυτό. Κατά σάρκα είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, το DNA μας είναι το ίδιο με των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά πνευματικά, ως Ορθόδοξοι Έλληνες, είμαστε κληρονόμοι της Σιών. Και φυσικοί κληρονόμοι ως προς το DNA των Δελφών, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που ξεκίνησε κάπου στο 2700 π.Χ., πρώιμη εποχή του Χαλκού και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είμαστε περήφανοι εντός εισαγωγικών και για τα δύο. Νιώθουμε ότι έχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στους αρχαίους λαούς ως προς την πολιτιστική πρόοδο. Αληθινός πολιτισμός γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Αληθινή φιλοσοφία, έτσι, η πρώτη φιλοσοφία, η πρώτη που ονομάστηκαν φιλόσοφοι, φίλοι δηλαδή της σοφίας, φίλοι της αλήθειας, ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Και κατοξυχήν αυτή η τριάδα, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης. Και οι θετικές επιστήμες στην Ελλάδα έχουν τη βάση τους, έτσι. Είπαμε, ο πρώτος επιστήμονας, θετικός επιστήμονας, ο Πυθαγόρας και ο Θαλής ο Μιλήσιος. Και έχουμε και την πρώτη θέση μέσα στους λαούς που έγιναν χριστιανοί ως προς πολλά. Το πλήθος των Αγίων που έχουμε, των μαρτύρων, των πατέρων, τη χρήση ελληνικής γλώσσας, που είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, τον εκχριστιανισμό των άλλων λαών. Αυτό είναι χαρά, είναι τιμή και δεν είναι ρατσισμός ούτε εθνικισμός.
Και βέβαια είναι και χρέος. Γιατί ναι, μεν είχαμε αυτούς τους ένδοξους προγόνους, τους σπουδαίους ανθρώπους και στην Αρχαία Ελλάδα και τους Αγίους μας, αλλά εμείς σήμερα τι είμαστε. Η μελέτη της ιστορίας βοά για όλα αυτά που λέμε. Το ένδοξο παρελθόν. Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε ανώτερη φυλή, αλλά πετύχαμε περισσότερα από άλλες φυλές. Αγαπάμε και σεβόμαστε κάθε άλλη φυλή, αλλά δεν πρέπει και να ανεχόμαστε έτσι να μας καταστρέψει καμία φυλή. Δεν ισχύει το σφάξε με αγά μου να γιάσω. Αν κάποιος μας απειλεί, μπορούμε να αμυνθούμε έτσι, σύμφωνα με το δίκαιο. Και γι' αυτό και έχουμε και πολλά επαναστατικά κινήματα στην ιστορία μας. Γιατί οι Έλληνες κατ' εξοχήν είναι φιλελεύθεροι, όπως είναι και φιλόσοφοι, αναζητές της αλήθειας, και γι' αυτό και τους δόθηκε η αλήθεια. Και όταν πήγαν οι Έλληνες, και κλείνουμε με αυτό, στο Χριστό μας, και του είπαν οι Απόστολοι, ήρθανε κάποιοι Έλληνες, Κύριε, και θέλουν να σε δούνε, λέει, τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι. Άνθρωποι προ Χριστού, 400 χρόνια προ Χριστού, να έχουν αυτή τη γνήσια, ειλικρινή αναζήτηση της αλήθειας. Γι' αυτό και τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα, είναι ο λεγόμενος σπερματικός λόγος, και είπανε πράγματα χριστιανικότατα, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας κλπ. Σταματώ εδώ για να σας δώσω και εσάς το λόγο, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Αν τα πει αυτό που είπα ο Κρίστιο, αν το πούμε σε κανέναν, θα μας πούνε από τη μία υποστηρίζεις τους αρχαίους εσύ με το δωδεκάθεο και από την άλλη λες εσύ θες να μην είσαι με τους δωδέκα θέστες και φάσκεις και αντιφάσκεις. Αποφάσισε που θα είσαι. Και μετά λένε είσαι όπου φυσάει άνεμο. Δηλαδή εντάξει, μια επιφανειακή κριτική μπορεί να λέγει αυτά που λέτε, αλλά να σας πω και μια αλήθεια που ίσως δεν την γνωρίζετε. Το δωδεκάθεο δεν ήταν η μόνη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Δεν μας το μαθαίνουν στο σχολείο. Υπήρχε και δεύτερη θρησκεία. Ο ορφισμός. Γι' αυτή δεν ξέρουν τίποτα και οι νεοπαγανιστές. Και το δωδεκάθεο δεν υπήρχε ανέκαθεν στους αρχαίους Έλληνες. Από κάποια ιστορική στιγμή και μετά υπάρχει το δωδεκάθεο. Πιο πριν, αφού λέτε ότι πρέπει να γυρίσουμε στους αρχαίους θεούς, γιατί επιλέγετε το δωδεκάθεο και δεν πάτε ακόμα πιο πίσω. Εκεί μπορεί να δάνε πιο καλή θεή. Δεν ξέρω να σου απαντήσουν αυτοί που λένε για το δωδεκάθεο. Και αν τους πεις τι είναι ο ορφισμός, ούτε αυτό το ξέρουν. Ξέρουν μόνο αυτά που τους συμφέρει. Ό,τι τους λένε. Αυτά ξέρουν. Ορφισμός. Ορφισμός από τον Ορφέα. Τον Ορφέα, ορφισμός. Ναι, από τον Ορφέα, ορφισμός. Ναι, θρησκεία του ορφισμού. Υπήρχε και άλλη θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, και όταν λέμε αυτά, σας είπα, τα λέμε για να τιμήσουμε τους προγόνους μας που είχαν αυτή την ειλικρινή αναζήτηση της αλήθειας. Γι' αυτό και δέχτηκαν την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό. Γιατί έψαχναν πράγματι οι άνθρωποι την αλήθεια και συνέδεαν και την επιστήμη. Το είπαμε και χτες, νομίζω, και τη φιλοσοφία με την ηθική. Και ο στόχος ήταν να φτιάξουν μια καλή, μια ωραία, μια σωστή κοινωνία. Και ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας έφτιαξαν σχολές, κάτι σαν πανεπιστήμια. Πρώτα ο Πυθαγόρας στην κάτω Ιταλία και ο Πλάτωνας στην Ακαδημία του, στην Αθήνα. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο η Ακαδημία. Και εκεί τα παιδιά που πήγαιναν ζούσαν κάτι σαν το μοναστήρι σήμερα. Και το ιδανικό του Πλάτωνα και του Πυθαγόρα ήταν τις γνώσεις που συγκέντρωναν, γιατί είχαν αυτή την αναζήτηση και έκαναν ταξίδια. Μεγάλα ταξίδια. Και έπαιρναν από όλους τους πολιτισμούς, Αίγυπτο, Βαβυλώνα κλπ. Έπαιρναν στοιχεία. Και σκεφτόντουσαν. Και ο στόχος ήταν όλες αυτές τις επιστημονικές, ας πούμε, γνώσεις που συγκέντρωναν και τις συστηματοποίησαν. Ο πρώτος που συστηματοποίησε αυτό που λέμε επιστήμη, που έφτιαξε
επιστήμη ήταν ο Πυθαγόρας. Αυτά ήθελαν να τα μεταδώσει όχι σε μία ελίτ πλουσίων, δεχόταν και πλουσίους, αλλά και στα φτωχά παιδιά. Τους έκανε μαθήματα και ο στόχος ποιος ήταν, να φτιαχτεί μια σωστή κοινωνία, που να μην τρώει ο ένας τον άλλον. Καταλάβατε. Συνέδεαν την επιστήμη και τις σπουδές, όλα αυτά, με την ηθική. Σήμερα οι διαφωτιστές τα έχουν αποσυνδέσει αυτά. Και όχι μόνο, πλέον περνάει ως επιστήμη η αλλαγή του φύλου και η ανηθικότητα. Και το κάνει ό,τι θέλεις, το no limit. Είπε πάλι προηγουμένως που θέλω να φέρω το Χριστός ως δύο φύλλα, είχαν στην ψευτοσύνοδο αυτή, σε μια φύσα από πίσω, που δείχναν τον Χριστό σε δύο... Ναι. Υπάρχουν αγάλματα, τα οποία είναι ερμαφρόδιτα. Έχουμε φτάσει σε βλασφημία πλέον. Γιατί ο οικουμενισμός δεν είναι παρά μια βλασφημία του Χριστού. Πίσω από όταν είναι ιερείς, πίσω από αυτήν την αφήση. Γιατί υπάρχει άγνοια, να πούμε την καλύτερη περίπτωση. Ορίστε. Για τον οικουμενισμό, λέγεται για ρωτά. Σε εμάς απάνω στη Γερμανία, επειδή έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς γάμους, και με αρρώτες και με ορθόδοξα δόγματα, υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα σκεπτικό, ας κάνουμε και τα δικά σου, να αφήσουμε το παιδί, πάμε να κάνουμε και τα δικά μας, το καθολικό. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα πράγματα γίνονται. Ναι, γιατί πλέον δεν είναι πίστη, είναι folklore. Ναι, και από τη στιγμή που ένα παιδί το βλέπει από μικρό αυτό το πράγμα, σε λέει είναι φυσιολογικό, ξεκινάμε έτσι. Υπάρχει και μια μεγάλη ανοχή από μερικούς κύριες απάνω και όλοι από μερικούς. Ένας πολύ σπουδαίος κανονολόγος, ο πιο σπουδαίος που είχαμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, έλεγε μια φράση. Οι κανόνες εκδικούνται. Όταν δεν τηρείς τους κανόνες, τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, θα σε εκδικηθούν οι κανόνες. Δηλαδή είναι ο διάβολος από πίσω, ο οποίος παίρνει δικαιώματα. Αφού οι Άγιοι Πατέρες, οι φωτισμένοι, με γεμάτο το Άγιο Πνεύμα, την ύπαρξή τους γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα, είπαν ότι δεν επιτρέπεται. Ποιος εσύ τώρα που θα πεις επιτρέπεται, εν ονόματι της αγάπης, ποιας αγάπης? Είναι αγάπη να βοηθήσει τον άλλον να αυτοκτονήσει, επειδή το ζητάει, με δάκρυα. Επιτρέπεται, είναι αγάπη αυτό? Όσο και να κλαίει, αν είσαι άνθρωπος δεν τον βοηθήσει να αυτοκτονήσει. Έτσι δεν είναι? Και όμως τους βοηθάμε να αυτοκτονήσουν πνευματικά. Όλους αυτούς τους ετερόδοξους, που δεν τους λέμε την αλήθεια. Τους λέμε, δεν πειράζει, μείνε εκεί που είσαι, δεν χρειάζεται να βαφτιστείς, θα σωθείς κι εσύ. Αφού χριστιανός είσαι, ο Χριστός είναι καλός, θα σας σώσει όλους. Τον κοροϊδεύουμε, του λέμε ψέματα δηλαδή. Αφού ο Χριστός είπε ξεκάθαρα, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Πιστεύσας εννοείται ορθοδόξος, όχι παπικός ή προτεσταντικός, αφού είναι αίρεση η παπική πίστη και η προτεσταντική. Και βαπτιστής λέει πάλι. Δεν λέει ψεκαστής, ραντιστής. Έτσι δεν είναι? Ούτε το να τηρείτε, ούτε το άλλο. Και όμως εμείς, δια κάποιων εκπροσώπων μας αναξίων, τους λέμε όχι, ναι, θα γίνει έτσι. Ας λέει ο Χριστός το ανάποδο. Εγώ λέω έτσι. Καταλάβατε. Μεγίστη υπερηφάνεια. Ορίστε. Η σύγχρονη θεολόγη μας και η μεταπατερική θεολογία προβάλλει πάρα πολύ το θέμα της αγάπης. Η ένωση δηλαδή θα γίνει οικουμενισμός και μετά το αμέσως επόμενο, η παθρησκεία, στο όνομα της αγάπης. Περίμενα να ακούσω τον συγγραφέα να αναφέρεται και σε αυτό, αλλά δεν άκουσα να τη λέξει αγάπη. Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να το προσέξουμε. Ναι, η αγαπολογία, η οποία δίνει και παίρνει, έτσι. Και από τα χρόνια του Αθηναγόρα ακόμα, ο οποίος έδωσε τεράστια όθηση στον οικουμενισμό, υπήρχε αυτό το κίνημα έτσι του αγαπισμού, της αγάπης. Αλλά αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αγάπη. Έτσι. Το λέμε ξεκάθαρα και επιγραμματικά. Όταν στον άλλον κρύβεις την αλήθεια εν ονόματι της αγάπης, αυτό δεν είναι αγάπη.
Και σας είπα το παράδειγμα. Όταν ο άλλος γκρεμίζεται και το χαίρεται κιόλας, και εσύ του λες, καλά κάνεις, καλά πας, προχώρα, καλά πας και γκρεμίζεσαι, σε αγαπώ, δεν θέλω να σου χαλάσω το σχέδιο, κάνε αυτό που νομίζεις, όπως το νομίζεις, έτσι είναι, αφού το νομίζεις, είναι αγάπη αυτό. Αγάπη θα ήταν να του πεις, πού πας, είναι γκρεμός, θα σκοτωθείς, σταμάτα, είναι λάθος. Όχι, λέει. Γιατί να το πεις έτσι, να το στεναχωρήσεις. Γιατί να πεις ότι εσύ έχεις την αποκλειστικότητα της αλήθειας. Γιατί να κάνεις κοινωνικό αποκλεισμό. Έχουμε πολλές εκφράσεις, έτσι, ωρεολογίες και αγαπολογίες. Και τις εκφρασίες που κάνουν στον όνομα της αγάπης. Βέβαια. Τους αγαπάνε και υποφέρουν για τους. Βέβαια. Γιατί τα ευλογείτε. We saw more than one video from event with all religions of the world together. From Council of Churches, a Protestant group, but with Pope in charge. And they make a very long service in church with all religions, including witchcraft, people, African, demon, all of this, and make a film to promote the idea. Λέω ο Μάρκος ότι είδαμε πολλά φιλμ, βίντεο που δείχνουν αυτές τις οικουμενιστικές και πανθρησκειακές συνάξεις που είναι αρχηγός ο Πάπας. Έτσι. Υπάρχουν δύο, ας το πούμε, οικουμενισμοί. Έτσι. Υπάρχει ο οικουμενισμός των Προτεσταντών που υπηρετείται από το ΨΕ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, και υπάρχει ο οικουμενισμός του Πάπα. Έτσι. Και η μεν και η δε. Στον ίδιο στόχο στοχεύουν, έτσι, υπηρετούν το ίδιο αφεντικό, την παγκόσμια σιωνιστική δικτακτορία. Και εκεί μαζεύονται κάθε καρδιάς καρύδι, μέχρι είπε ο Μάρκος και μάγοι και σατανιστές, οι πάντες. Και συμπροσεύχονται, σε ποιο Θεό τώρα, καταλαβαίνετε ότι προσεύχονται στον πονηρό φυσικά, γιατί αυτός είναι ο Θεός τους. Και δυστυχώς πάνε και Ορθόδοξοι, αυτό είναι το τραγικό. Συμμετέχουν και Ορθόδοξοι εκεί πέρα. Λέει και το επόμενο. The other is that with music, some kind of music, for sure, maybe you said it, but they make liturgy, like black magic, in the concerts, in the albums. The words they say in their songs is like prayer for demons. In the concert, they do rituals on stage, behind stage, before, with the audience. And many people might like some music, or it's cool, little bit this, but to be careful, to look very close, because... Λέει ο Μάρκος ότι μέσω της μουσικής και των κοντσέρτων, έτσι, των συναυλιών, προωθείται ο σατανισμός και η σατανολατρία. Και είτε στη διάρκεια που εκτελείται το κονσέρτο, γίνονται παράλληλα σατανιστικές τελετές, ή και οι λέξεις που εκφωνούνται, η μελωδία και τα λόγια που λέγονται, είναι επικλήσεις στους δαίμονες. Είτε πριν, είτε μετά από αυτά τα κονσέρτα, από αυτές τις μουσικές. Και παλιότερα θυμάμαι ένα που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, ροκ, πέστε το. Ναι, υπήρχε. Μπράβο, πες το, ναι. Το Hotel California που ήταν ο ύμνος που χρησιμοποιούσαν οι σατανιστές για τις σατανιστικές τους τελετές. Rock, electronica, all, ναι. Many. Όλα αυτά δηλαδή συνδέονται με τον σατανισμό, την καμπάλα, γι' αυτό προωθούνται. Λοιπόν, ορίστε. Αν υπάρξει επίθεση κατά των χριστιανών, εκδοθούν αυτοί, αλλά δεν ζουν με ταμείο. Σώζονται. Ο Θεός ξέρει αν θα σωθούν ή όχι. Εμείς ξέρουμε ότι σώζεται αυτός που είναι μετανία. Έτσι. Εννοείς για τους αιρετικούς χριστιανούς ή τους Ορθόδοξους. Εντάξει. Εάν υπάρξει μετάνοια, έστω και την τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα πεθάνει ο άνθρωπος.
Υπάρχει μια ιστορία στο γεροντικό για κάποιον που αυτοκτόνησε, έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και δεν ξέραν οι πατέρες, σου λέει αυτός σίγουρα χάθηκε μάλλον. Ένας γέροντας γεροντικός είπε δεν χάθηκε, γιατί μέχρι να φτάσει στο νερό είχε ζητήσει το έλεος του Θεού και ο Θεός το δέχτηκε. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ναι ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι σώζεται αυτός ο οποίος ζει εν μετανοία και πεθαίνει εν μετανοία. Καταλάβατε. Αν έστω και την τελευταία στιγμή προλάβει να πει ειλικρινά λόγια μετανοίας, νομίζω έχει αγαθές ελπίδες να σωθεί. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Γέροντα, τον τελευταίο καιρό αυτοί που ασχολούνται κυρίως με την αρχαία Ελλάδα κατηγορούν, οι παγανιστές μάλλον, κατηγορούν τους χριστιανούς ότι καταστρέψανε, ας πούμε, αρχαιολογικά μνημεία κτλ. Και το λένε συνέχεια αυτό το πράγμα για τα πρώτα χρόνια. Ακριβώς ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαία ερώτηση. Το έχω κατά νου να το κάνουμε μάθημα ή σειρά μαθημάτων, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Δεν κατέστρεψαν οι χριστιανοί τους αρχαίους ναούς. Οι αρχαίοι ναοί εγκαταλείφθηκαν. Ένα κτίριο, όταν μείνει χωρίς συντήρηση, 50-100 χρόνια, σιγά σιγά πέφτει η σκεπή, πέφτουν τα πάντα. Αυτό συνέβη με τους αρχαίους ναούς. Γιατί από τον 3ο αιώνα π.Χ. ήδη είχε αρχίσει ο κόσμος να φεύγει από την ιδολατρία. Από το 300 π.Χ. Οπότε εγκατέλειψαν και τους ναούς. Και όταν ήρθε ο χριστιανισμός φυσικά και πίστεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ένας λόγος παραπάνω να μην πηγαίνουν στους ιδωλατρικούς λαούς. Δεν υπήρχε συντήρηση, άρα τα κτίρια έπεσαν, μόνα τους έπεσαν. Δεν έχουμε ελαχιστότατες, δηλαδή στα δάχτυλα του ενός χεριού, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λέτε. Και υπήρχαν ειδικοί λόγοι που έγιναν αυτοί. Δεν κατέστρεψαν τα μνημεία οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά τι συνέβαινε στην αρχαιότητα? Δεν υπήρχαν οι μπουλντόζες που έχουμε σήμερα. Όταν πέσει ένα κτίριο, πάει η μπουλντόζα έτσι και καθαρίζει τα πάντα. Και έχεις πάλι οικόπεδο. Τότε δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Όταν έπεφτε το κτίριο, οι πέτρες μέναν εκεί. Οι ειδωλολάτρες τώρα, μετά από ένα σεισμό, ας πούμε, όταν ακόμα υπήρχε ειδωλολατρία ανθυρά, ανθούσα, πήγαιναν και τι έκαναν. Ξανά έπαιρναν τις πέτρες και ξανά χτίσαν τον ναό. Τι πιο εύκολο. Γιατί δεν ήταν εύκολο να βρεις μάρμαρα, να βρεις πέτρες, οικοδομικό υλικό, να φτιάξεις κάτι. Όταν όμως εγκαταλείφθηκε η ειδωλολατρία, σοριάστηκαν οι ναοί κάτω, το υλικό υπήρχε, ήρθαν οι χριστιανοί, τι πιο λογικό, αυτό που έκαναν οι ειδωλολάτρες, το κάνουν οι χριστιανοί. Πήραν τα υλικά των ειδωλολατρικών ναών και κάνουν εκκλησία. Γι' αυτό σήμερα, εκεί που ήταν παλιά οι ειδωλολατρικοί ναοί, έχουμε εκκλησίες. Και το δικό μας το μοναστήρι στην Έδεσα έτσι έχει. Από κάτω ξέρουμε ότι είναι θεμέλια ειδωλολατρικού ναού. Τι πιο λογικό. Ήταν έτοιμες οι πέτρες, έτοιμα τα μάρμαρα και φτιάχναμε εκκλησία. Αυτό γινόταν. Έτσι έγινε όλο αυτό. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια και συκοφαντίες. Ακόμα να σκεφτείτε και το ναό της Αθηνάς στον Παρθενώνα, που είχε μέσα τα αγάλματα, τα ειδωλατρικά κλπ. Όταν οι χριστιανοί στην Ορθόδοξη πλέον Αθήνα τον μετέτρεψαν σε ναό της Παναγίας, νομίζω ήταν ο ναός, έτσι. Λοιπόν, είχαν αφήσει μέσα και αυτά τα ειδωλατρικά, δεν τα πείραξαν, τα σεβάστηκαν. Καταλάβατε, τα άφησαν. Αν είχαν μίσος όπως μας κατηγορούν, θα τα είχαν γκρεμίσει όλα. Το βρήκαμε έτσι Είναι συκοφαντίες όλα. Όχι, θα μπορούσε όμως να υπάρχουν ακραία στοιχεία και από τις δύο πλευρές. Πάντα συνέβαινε αυτό. Αυτό συνέβαινε και προ Χριστού. Προ Χριστού έχουμε περιπτώσεις. Υπήρχε μια περίπτωση που ήρθαν σε διαμάχη Αιτωλοί με Μακεδόνες. Πήγανε λοιπόν πήγαν οι Αιτωλοί στη Μακεδονία, τους επιτέθηκαν και τους κατέστρεψαν τα ιερά. Οι ειδωλολάτρες και οι μεν και οι δε. Μετά κατεβαίνουν οι Μακεδόνες και τους καταστρέφουν στο θέρμο τα δικά τους ιερά. Αυτό γινότανε πάντα.
στην αρχαιότητα, έτσι. Εμείς οι χριστιανοί δεν το κάναμε αυτό όμως. Αν τώρα κάποιοι μεμονωμένοι κάνανε κάποια τέτοια πράγματα, εντάξει. Πάντα υπάρχουν κάποια ακραία στοιχεία. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα που είχαμε στην ειδωλολατρική Ελλάδα. Που μαζί με τον πόλεμο είχαμε και αυτές τις καταστροφές. Ναι. Για το ακραίο στοιχείο είναι όταν σου λένε να θυσιάσεις σε ένα βωμό, σε ένα θεό, σε ένα άγαλμα. Αν δεν θυσιάσεις θα σκοτώσουν 2.000 χριστιανούς και μετά από ένα χρονικό διάστημα γίνεται χριστιανικό το κράτος και έγινε σε ένα άγαλμα. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Κι όμως υπήρχαν, αντίθετα, υπήρχαν χριστιανοί που μάζευαν και τα αγάλματα, τα περιφρουρούσαν. Και υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, τη χριστιανική φυσικά Κωνσταντινούπολη, αφού ο Μέγας Κωνσταντίνος την έφτιαξε, ένα μουσείο από έναν ονόματι Λαύσο, το λεγόμενο Λαυσίον. Αυτός συγκέντρωνε τα αγάλματα, τα αρχαία αγάλματα, χριστιανός. Και τα έβαζε εκεί στο μουσείο του για να τα βλέπουν οι χριστιανοί, έτσι, που δείχνει ακριβώς το σεβασμό. Δεν ήταν η καταστροφής του πολιτισμού οι χριστιανοί, ίσα ίσα. Περιφρούρησαν τον πολιτισμό. Αλλά μπορούμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει πάλι ένα ειδικό βιβλίο του ίδιου ιστορικού που απαντάει σε αυτό το ερώτημα, εκτενώς. Ναι. Μας μιλάτε τώρα τρεις μέρες για το σιωνισμό. Για το πώς έδρασε ο διάβολος, έτσι, και πώς δράσει σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έτσι μας θέλουμε ποιος οδηγεί τα μήματα. Την ιστορία. Και πού πηγαίνουμε. Ανθρωπίνως βέβαια, γιατί από πίσω ο Θεός τα οδηγεί όλα και όλοι αυτοί για το Θεό δουλεύουν. Ένα σχόλιο μόνο στον συγγραφέα του βιβλίου. Δηλαδή, όλη η εικόνα που σε αποκομίζει ο αναγνώστης στο τέλος είναι ότι δεν υπάρχει έλεος. Είμαστε χαμένοι. Όχι, δεν τελειώσαμε το βιβλίο. Ναι. Το πιο καλό είναι στο τέλος. Ναι, το λέει στο τέλος το πιο καλό. Να σας το πω τώρα, γιατί δεν θα σας ξαναδώ. Εσύ είπατε ότι αυτό επόκειται σε εμάς. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, ο αγιασμός του καθενός και να αγιάσει και άλλους μαζί του και έτσι θα σωθεί και... Ακριβώς είναι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αλλά να ρωτήσω κάτι τώρα. Μήπως αυτό, κάνω τώρα έναν αντίλογο, μήπως αυτό θα πάρει, αν περιμένουμε να αγιαστούμε εμείς που δεν ξέρουμε, θα αγιαστούμε, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά αν τελικά δεν το πετύχουμε, μήπως θα ήταν προτιμότερο να προετοιμαστούμε από τώρα να φτιάξουμε μικρές κοινότητες αδελφών, γιατί μην είμαστε αγιασμένοι ακόμα. Και έτσι να περισσώσουμε ότι μπορέσουμε. Ναι, αυτό που λέτε το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Στα δύσκολα χρόνια που έρχονται, οι χριστιανοί να φτιάξουν ομάδες. Γιατί είδατε, και ο συγγραφέας το είπε, κάποια στιγμή δεν θα αντέχεται ίσως στις πόλεις με αυτά τα έσχη που θα γίνονται δημόσια. Πώς θα αφήνεις το παιδάκι σου να βγεις στον δρόμο, θα ντρέπεσαι και εσύ να βγεις με αυτά που θα γίνονται δημόσια. Οπότε θα πάρουμε τα βουνά και εκεί, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να είστε ομάδες, να μην είστε μόνοι σας. Γιατί φυσικά, ποιος θα σε προστατέψει το βουνό. Θα πρέπει να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Και όσο περισσότεροι είμαστε, έτσι ομάδες 10-15, θα υπάρχει και πιο μεγάλη ασφάλεια. Γιατί πιο εύκολα εκεί θα σε ληστέψουν, θα σε ετοιμάσουν κλπ. Καταλάβατε. Να πω και την άποψή μου για την Εκκλησία. Ένα μεγάλο λάθος που διακρίνω είναι ότι η Εκκλησία δεν φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να φτιάξει ειδικά τη σχολεία. Να έχουμε να κατευθύνουμε τα παιδιά μας σε αυτά τα σχολεία, να πάρουν την αγωγή τη χριστιανική ή να βγάλει μέσα από αυτά θεολόγους. Σας είπα ότι και η Εκκλησία έχει αλωθεί δυστυχώς από το σιωνισμό, έτσι, τη μασονία, εν πολλής, και δεν είναι δικός μου λόγος, σας είπα ποιος τον έλεγε, και από το καμπαλισμό και όλα αυτά. Και προβληματίζομαι και εγώ και λέω να φτιάξουμε σχολεία. Ποιοι θα διδάξουν σε αυτά τα σχολεία? Ποιοι παπάδες και ποιοι δασκάλοι και καθηγητές? Και τι θα πούν στα παιδιά. Καταλάβατε. Γιατί τα κτίρια γίνονται εύκολα. Ακριβώς.
Όταν στις ενορίες δεν γίνεται κατήχηση. Έτσι, πάμε και λέμε στα παιδιά για σκάκι, για υπολογιστές, για χορευτικά, για ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ, στήριξη πρωτιστηριακή. Αυτό είναι το κατηχητικό. Και κανένας δεν μιλάει στα παιδιά για νοερά προσευχή, για να ντύνονται σεμνά. Τι να τους πούνε να ντύνονται σεμνά, όταν ήδη οι κατηχήτρες πάνε με μίνι. Ή με παντελόνια, καταλάβατε. Μήπως τότε δεν είναι καλύτερα να μην υπάρχει κατήχηση. Αφού είναι αντικατήχηση, δεν είναι κατήχηση αυτό το πράγμα. Και αν, ας πούμε, οι παπάδες λένε αυτά που λένε, όπως σας είπα, αυτό που είπε ο επίσκοπος τώρα στους παπάδες στην Αμερική, χίλιες φορές να μην γίνεται τέτοια κατήχηση. Γι' αυτό και ίσως και ο Θεός το σταμάτησε. Γιατί νομίζετε έκλεισε η σχολή της Χάλκης και παλεύουν χρόνια να την ανοίγουν και ο Θεός δεν την ανοίγει. Γιατί ο Θεός δεν την ανοίγει. Γιατί ήταν η μήτρα του οικουμενισμού η σχολή της Χάλκης. Από εκεί βγήκαν όλοι οι οικουμενιστές. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Επομένως, μένει αυτό που είπατε στην αρχή και το λέω στην γραφή στο τέλος, πανηγυρικότατο το λέει και δια πολλών, να γίνουμε σωστοί χριστιανοί εμείς, ο καθένας μας. Και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα μετά η Ελλάδα. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλος ο κόσμος. Γιατί όλος ο κόσμος τώρα βλέπει στην Ελλάδα. Και όπως μας λένε οι γεροντάδες, οι Άγιοι, θα μεγαλυθεί η Ορθοδοξία. Και αυτοί που έρχονται τώρα ως εισβολείς, μετά από τα γεγονότα κλπ. Κλπ. Θα γυρίσουν ως Ιεραπόστολοι. Γιατί η Ελλάδα θα αποκτήσει παγκόσμια έγκλη. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα για την ανθρωπότητα σήμερα από την Ορθοδοξία. Και πάντα. Γιατί η ελπίδα είναι μόνο ο Χριστός. Και ο Χριστός σήμερα υπάρχει μόνο ουσιαστικά σε Ορθόδοξες χώρες. Πουθενά άλλο δεν υπάρχει Χριστός. Μεμονωμένα αν υπάρχουν Ορθόδοξοι χριστιανοί εδώ και εκεί, ανά τον κόσμο. Αλλά οργανωμένο κράτος, χριστιανικό και εκκλησία οργανωμένη, έτσι υπάρχει σε ορισμένα μόνο μέρη και κυρίως στην Ελλάδα. Αν λοιπόν εμείς μετανοήσουμε πραγματικά, υπάρχει ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα. Και μπορούμε να το κάνουμε. Ο καθένας τον εαυτό του. Το διπλανό σου δεν μπορεί να τον αλλάξει, το παιδί σου δεν μπορεί να το αλλάξει. Το δέχομαι. Τον εαυτό σου όμως δεν μπορείς. Με τη χάρη του Θεού μπορείς. Αν ο καθένας αλλάξει τον εαυτό του, λέει ο Άγιος Σεραφείμ πολύ ωραία, θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Γιατί όταν αλλάξει τον εαυτό σου, θα ειρηνέψεις. Θα φύγει το άγχος, θα φύγει η αγωνία, θα φύγουν τα ψυχολογικά, θα φύγει η μελαγχολία, όλα αυτά που μας κυνηγάνε. Και θα ζήσεις αυτή την κατάσταση, την ουράνια που λέγεται ειρήνη Χριστού. Που δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται γιατί είναι άκτιστο. Το άκτιστο δεν περιγράφεται. Ο Θεός δεν περιγράφεται, δεν έχεις λέξεις να το πεις. Το ζεις χωρίς να το πεις, δεν μπορείς να το πεις. Αν φτάσουμε να ζούμε αυτή την ειρήνη του Χριστού, ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα έρθουν δίπλα μας. Χωρίς να πούμε σχεδόν τίποτα. Μόνο που θα σε βλέπουν έτσι. Να είσαι ταπεινός, ειρηνικός, χαρούμενος. Τι μου έλεγε κάποιος άνθρωπος που βιώνει το Χριστό. Τον ρωτάνε γιατί είσαι τόσο χαρούμενος. Στην εργασία του. Ακούτε ερώτημα. Πρέπει να απολογηθεί γιατί είναι χαρούμενος. Γιατί πλέον δεν υπάρχει χαρά στους ανθρώπους. Όλοι είναι με μελαγχολική. Και λένε τι συμβαίνει με σένα, γιατί είσαι χαρούμενος. Σχεδόν επιθετικά δηλαδή. Καταλάβατε. Αυτό είναι η αποστολή. Να ζεις τη χαρά του Χριστού. Και εκεί ο καλοδιάθετος θα τους πει, θα το απαντήσεις του καλοδιάθετου έτσι. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω τον Χριστό. Και αν έχει καλή διάθεση, θα σου πει ποιος είναι ο Χριστός. Και έτσι γίνεται η αποστολή, καταλάβατε. Έτσι οι χριστιανοί οι πρώτοι κέρδισαν όλη την οικουμένη. Γιατί ζούσαν αυτή τη χαρά, η οποία πάει αδελφωμένη με την αγάπη. Και βλέπαν οι δολολάτρες τους χριστιανούς να αγαπιόνται με τέτοια αγάπη τρελή, ας πούμε, που δεν υπήρχε σε αυτούς. Πώς να υπάρχει, αφού η αγάπη είναι άκτιστη, η Χριστό αγάπη. Και λέγανε να γίνω κι εγώ σαν κι αυτούς. Να μπω κι εγώ σε αυτή την κοινότητα που είναι αυτή, που ζουν έτσι. Και έτσι έγινε ο κόσμος χριστιανικός. Σήμερα γιατί ο κόσμος αποχριστιανίστηκε, γιατί εμείς οι πρώτοι χριστιανοί, εμείς πρώτοι χριστιανοί δεν ζούμε αυτή τη χαρά και αυτή την αγάπη, την Χριστό αγάπη.
Ακόμα και μέσα σε ένα μοναστήριο, τολμώ να το πω, δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Η αχριστό αγάπη, σπάνια το βρίσκει. Αφήστε τι οικογένειε, το τι γίνεται. Έτσι. Δεν βιώνεται η αχριστό αγάπη. Σκοτώνονται οι γονεί, φυσικά σκοτώνονται και τα παιδιά μετά, μεταξύ του. Τι πρότυπο δίνουμε στου έξω, τελείω αρνητικό. Δι' εμάς, λέει, βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης. Δεν λέει ο Χριστός. Εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου στα έθνη. Έθνη δεν είναι, μην ψάχνετε μακριά. Οι γύρω μας οι Έλληνες είναι έθνη σήμερα. Οι δολολάτρες είναι. Και περιμένουν από εμάς, που μας λένε της Εκκλησίας, που κάνουν τους μεγάλους τραυρούς, τι κάνετε, και έχουν δίκιο. Τι κάνουμε. Ό,τι κάνουν και αυτοί. Απλώς κάνουμε και λίγο κάποια θρησκευτικά καθήκοντα. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε διαφορά. Και εκείνοι λένε ψέματα και εμείς λέμε ψέματα και εκείνοι θυμώνουν και εμείς θυμώνουμε και εκείνοι βρίζουν και εμείς βρίζουμε και μη χειρότερα. Να μην πω κι άλλο. Δεν το ξέρετε. Αν ζούσαμε τη χαρά του Χριστού και την ειρήνη του Χριστού θα ελκύαμε τους πάντες. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε. Έτσι. Αλλά πρέπει να την... Πρέπει να το πούμε, να την αξιοποιήσουμε, να τη φανερώσουμε. Συγγνώμη, σας έκοψα. Πέστε. Όχι, μου απαντήσατε. Οπότε, χαίρομαι. Ναι, να θυμάστε αυτό του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ είναι. Ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Θυμάμαι όταν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, τότε παίρναμε τα διαμονητήρια της Καρίας. Όσοι είστε μεγάλοι, ίσως το θυμάστε. Όχι στην Ουρανοπούλη. Λοιπόν, με ένα παλιό λεωφορείο ανεβαίναμε από τη Δάφνη τις Καριές, πηγαίναμε στην κοινότητα, παίρναμε τα διαμαρτύρια και η μισή πηγαίνουν στον Άγιο Παΐσιο. Καλά, δεν υπήρχαν άλλοι καλόγεροι στο Άγιο Όρος. Υπήρχαν 1500 καλόγεροι. Γιατί η μισή να πάνε στον Άγιο Παΐσιο, από όλους τους προσκυνητές, γιατί όλοι οι προσκυνητές πηγαίνουν να πάνε τα διαμαρτύρια, έτσι, πρώτη κίνηση. Γιατί ήταν άνθρωπος που είχε αυτή την ειρήνη. Και μόνο που τον έβλεπες, σαν γυναιβόσουν. Δεν χρειαζόταν ένα. Να σου πει και τίποτα προσωπικό. Άσε που έλεγε ο άνθρωπος αναγλωνόταν και μιλούσε και προσωπικά. Αλλά και μόνο που τον έβλεπες καταλάβαινες. Αισθανόσουν αυτή την ακτινοβολία της ειρήνης του Χριστού και της αγάπης του Χριστού. Το ίδιο και με τον Άγιο Πορφύριο, το ίδιο και με τον Γέροντα στην Αριζόνα, τον Εφραίμ. Και αυτοί τι είναι άνθρωποι, σαν και εμάς είναι. Τι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Την ίδια χάρη που πήραν αυτοί στο βάφτισμα, την πήραμε και εμείς. Την ίδια χάρη. Δεν κάνει ο Θεός διακρίσεις. Έδωσε σε αυτούς πιο πολύ χάρη. Την ίδια χάρη πήραμε όλοι. Απλώς αυτοί εργάστηκαν και την αξιοποίησαν τη χάρη. Δηλαδή ταπεινώθηκαν, προσευχήθηκαν, κάναν υπακοή, νίστεψαν κλπ. Κλπ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όντως εκείνο που εντυπωσιάζουμε όλους αυτούς τους Άγιους γέροντα είναι ότι παρόλε τις δυσκολίες, αρρώστιες και αυτά. Έλεγαν πάντα όλοι δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ που πάντων ένεγεν και αυτό τους έγινε, τους ανέβαζαν ακόμα πιο ψηλά. Αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι ο Άγιος Πορφύριος είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Το να δέχεσαι με δοξολογία τα πάντα. Είτε σε βρίζει ο άλλος, είτε σε επαινεί, είτε σε δοξάζει, είτε σε ετοιμάζει, εσύ θα δοξάζεις τον Θεό, θα ευχαριστείς τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η εντολή του Θεού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, λέει, πάντα εις δόξα Θεού ποιείτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε και εν παντή ευχαριστείτε. Ορίστε. Εντολή Θεού. Από εμάς τώρα που είμαστε στην Εκκλησία, ποιος το κάνει αυτό, πείτε μου. Θα πάρουμε αυτή την εντολή. Πάντοτε χαίρετε. Εν παντή ευχαριστείτε. Ε? Ποιος ευχαριστεί εν παντή. Αρχίζουμε αμέσως να γκρινιάσουμε γιατί Θεέ μου σε μένα κλπ. Κλπ. Που πάω και στην Εκκλησία, που εξομολογούμε κιόλας. Έτσι, αστεία πράγματα. Για γέλια δηλαδή, αλλά και για κλάματα. Λοιπόν, ναι, δεν θα πω. Μια γνωστή μου οικογένεια πήγε το παιδάκι του κοριτσάκι σε ψυχολόγο. Είναι ένα ψυχολόγο. Είχε διάφορα προβλήματα. Με εξέταση που την έκανε η εξέταση που έκανε η ψυχολόγο, το γράφεζε ένα ανθρωπάκι σε ένα δικό χαρτί. Με μεγάλο κεφάλι, μεγάλα αυτιά, μικρό σώμα, ένα μόρφωμα του τόνου, ένα έκτρωμα. Και ζήτησε από το κοριτσάκι να τη πει τι είναι αυτό που βλέπει. Είναι άντρα, είναι γυναίκα, είναι ουδέτερο. Το κοριτσάκι, εδώ που λέει, μου φαίνεται λίγο ουδέτερο.
Υπήρχε ψυχολόγος και είπε τη μητέρα του κορίτσι, ότι το κορίτσι σου δεν ξέρει τι είναι. Δείτε με ένα γυναίκα ή άντρας. Είναι ουδέτερο. Ναι. Γιατί ακριβώς αυτά λέει ο παππούς ο Φρόιντ, καταλάβατε. Και άρα χρειάζεται το παιδί να αποφασίσει για το φίλο του. Έτσι, τι φίλο θα είναι. Να και ο νόμος έτσι, έτοιμος, εύκολος. Το εξάχρονο, να πει αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Το σχέδιο προχωράει μια χαρά, βλέπετε. Και οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί είναι στρατευμένοι, ξέρετε, σε αυτό το σχέδιο και μισθοδοτούμενοι. Υπάρχουν οργανώσεις, τάχατες παιδαγωγικές κλπ. Ανά την Ελλάδα, που προωθούν όλα αυτά. Τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα νήπια, την αφιλία, την ομοφιλοφιλία, τάχατες με κάλυμα, την προστασία του παιδιού από τους παιδόφιλους κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό είναι μόνο η μουτσούνα. Από πίσω είναι αυτή η καμπάλα που είπαμε, έτσι, και οι θρησκευτικές αντιλήψεις. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναγίνει ανδρόγυνος. Αυτό θέλω να κάνω. Ορίστε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ πέρα, πάνω στη Γερμανία, τα τελευταία δύο χρόνια, όταν πας να κάνεις μια αίτηση, να συμπληρώσεις κάτι, άντρας, γυναίκα ή άλλο. Βέβαια, υπάρχει. Λοιπόν, να πούμε δόξα Πατρί. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου χωρίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να πούμε για αύριο λιγάκι.